Ο κύριος Μεναλτόπουλος μόλις ξεκίνησε. Θα είναι μαζί σας μέχρι τις 4, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Απέναντι είναι μια χορηγία της Ιντερβέτεν και θα τα πούμε όλα σήμερα. Δεν θα ασχοληθούμε καθόλου με την εθνική ομάδα. Μα καθόλου με την εθνική ομάδα. Αλλά δεν μπορώ να μην σταθώ σε ένα πολύ ωραίο σχόλιο που είδα ότι το, μάλλον είναι το συγκεκριμένο Κουαρέσμα, βγες γρήγορα από το αριστερό πόδι του Γιώργου Μασούρα. Μαζί με Κωνσταντίνο Παπαδομανολάκη και όλη την παρέα και τον κύριο καθηγητή λίγο πιο μετά θα σπάσουμε τη σιωπή μας και δεν θα μιλήσουμε καθόλου για εθνική ομάδα. Εσύ ο Μασούρας πώς το... Την εθνική την είδες? Είδα 17 replay για να... Χρειάστηκαν 17 replay για να πιστώ ότι έκανε αυτό το πράγμα ο Μασούρας. Ναι, θες τον γκολ του... Ποιο ήταν το δεύτερο, τι ήταν, πρώτο? Το δεύτερο, στην κεφαλιά του Πέλκα. Ναι, Πελκίνιο. Ναι. Από χτες το βράδυ είναι πάλι Πελκίνιο. Πελκίνιο ξεκινάει να πούμε. Δηλαδή, εμείς περιμένουμε τον Κωνσταντέλια και μας βγήκε ο Πέλκας. Όλοι κράζαν εντεκάδα τώρα με τον Πέλκα και, μετά από το 15 ο μάγος Βραζιλιάνος Πελκίνιο. Ξανά. Ο Πελκίνιο ξεκίνησε και αγριεμένος με το πρώτο δευτερόλεπτο. Ναι, ναι, ναι. Πάρτε μου τον Μπέλκα λίγο να δούμε τι έγινε. Ασχοληθούμε και λίγο με την εθνική, εντάξει. Πάρτε μου λίγο τον Δημήτρη ή Βασίλη. Δημήτρης. Με τον Δημήτρη τον Μπέλκα. Πάρτε τον Δήμαρχο Γιάννητσον. Ή τον ξαδερφό του που είναι εδώ λίγο παρά έξω. Ναι, κάπου παίζει εδώ από όλον πόντου, τριγυρνάει κάπου. Και άλλο ξάδερφο έχει. Κι άλλο. Ναι, ναι. Ο Κροατής του Λίμπερο είναι. Ναι, ξέρω. Ο άλλος που παίζει είναι ο Βασίλης Πέλκας. Α, Βασίλης, ναι, ναι, δεν τον μπέρδεψα. Ναι. Πώς λέγαμε, δηλαδή. Ο Γιώργος, πέρασε, ο Γιώργος Τρουσουνής και ο Ζαχαρίας. Ο Ζαχαρίας. Οι αδερφοί Απτίδη, πώς ήταν τα μικρά τους? Για να πες. Δεν ξέρω, τους Χασάν ξέρω. Αφή Απτίδη. Εγώ τους Χασάν θυμάμαι, τον Ιμπραήμ και τον. Περίμενε. Ιμπραήμ, Χωσάμ. Πώς? Χωσάμ. Με νι ή με μη στο τέλος? Με μη. Ναι, μπράβο. Ναι. Τον γκολ ποιος το βάλε στο Μουντιάλ? Ο Χωσάμ. Α, μπράβο. Έλα, εντάξει. Στο Χαριλάου ποιος το βάλε? Ο Ιμπραήμ. Όχι. Όχι, είπα. Θα ήταν το άλλο τώρα, λέω, δεν μπορεί. Όλα Χωσάμ. Και ο Μαγντή Τολμπάρε, φίλε, τι παιχτάρα. Ναι, Μαγντή, εντάξει, με διαφορά. Αυτή ήταν η Μουντιαλική, αλλά εκείνο ήταν ο παιχτάρα. Άλλο Αιγύπτιο, ποιο πέρασε από τον Μπάουκ? Καλά, ναι. Εντάξει, ο ένα είναι ο Μπάλα. Πώ το λέγαμε, Μότορχεντ. Αμπτελραζέκ. Πάρτε μου το μήνο. Λοιπόν, και ο άλλος. Αμπτελσατάρ. Και ο άλλος είναι ο Σάμπρι. Και άλλος. Και ο Μοχαμέντ. Ο Μέγκετ. Μέγκετ που τον λέω. Ναι, ναι, ναι. Και ο Τάχα. Και άλλος Αιγύπτιος. Ο Τάχα Ματά. Ο Μοχάμεντ Τάχα. Ναι, Μοχάμεντ Τάχα. Ναι, ναι, ναι. Και ο Βάρντα. Και ο Βάρντα, σωστά. Δεν τον ξεχάσαμε τον Βάρντα. Ναι, φίλε, ναι. Σωστά. Πολύ, πολύ. Ξεχάσαμε κανένα Αιγύπτιο. Δεν πέρασε κανένα άλλο. Όχι αυτό. Ο Τάισον ήταν άλλος, ήταν ο Νούνιες, ας πούμε. Δηλαδή ο Πάοκ είχε Τάισον Νούνιες και είχε και Μπρούνο Τάισον. Και Μπρούνο Τάισον. Μπρούνο το λέμε. Ναι, ναι. Λοιπόν. Και Φανχάμ. Φαν? Φανχάμ. Φανχάμ, ναι. Ωραίος ξανθό, αγόρι και τα λοιπά. Όχι ο Νιστερλόι, ο Βαν. Φανρόι. 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 Έβαλε τον γκολ με την Ουντινέζ, αυτό δεν ήταν. Τα δύο. Όχι, δεν ήταν. Τα δύο. Τέτοιο ήταν. Ο Αργεντίνος έβαλε με την Ουντινέζ. Ο Κάμπς. Ο Κάμπς, ναι. Ναι. Ο Αλεχάνδρο. Ναι. Πατρίσιο κτλ. Ναι. Ποιο έχει πιστεύει, κατά την άποψή σου, τώρα μια και πιάσαμε την προϊστορία, αλλά μου γίνανε Πετρακόπουλοι. Τα δύο ωραιότερα γκολ που έχουν μπει όλων των εποχών στην Τούμπα, ποια είναι, κατά την άποψή σου? Εγώ έχω δύο. Αλλά θα δω άμα τα θυμηθείς. Τώρα μου ήρθε ένα του Καπετανόπουλου, του Δημήτρη, σε ένα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1. Το Φλωμόσιτο. Ναι. Το Ράντο. Ναι. Εντάξει, ναι. Αυτό μου ήρθε τώρα. Ξαφνικά μου ήρθε αυτό. Τα δύο ωραιότερα γκολ όλων των εποχών στην Τούμπα ποια ήταν? Κοίτα, εγώ το ένα μπορούν να το θυμηθούν κάποιοι, το δεύτερο πιστεύω δεν θα το θυμηθεί κανένα. Δηλαδή είσαι που ανοίγω και γραμμέ τώρα για να μου το. Να μου το πούνε. Είμαι και μικρός τώρα. Ναι, είσαι και μικρός, αλλά το. Ναι. Δηλαδή πριν το 2000 δεν θυμάμαι πολλά πράγματα. Κοίταξε, να το πάμε. Τα δύο ωραιότερα. Μπότσικ με Γαύρο, λέει, Μπότσικ. Και Φραντζέσκος με Παναθηναϊκό. Δεν μου βρήκε στην περιγραφή όμως τον γκολ του Φραντζέσκου με τον Παναθηναϊκό στο Βάντζικ. Μπότσικ, όχι. Μιλάμε για γκολάρες τώρα και τα δύο. Έλληνες τα έχουν βάλει και τα δύο. Σε πρωτάθλημα. Mm.
Ναι, ναι, ναι. Στην Τούμπα. Ναλιτζή έχει ένα. Όχι. Όχι. Στην Τούμπα είναι και τα δύο. Έλληνες, Έλληνες. Λοιπόν, τον έναν το βρήκε ο φίλος μου ο Στράτος. Τον έναν το βρήκε. Το ένα. Έχουν μπει δύο μαγικά γκολ στην Τούμπα. Ο Στράτος βρήκε, νομίζω, στην κατάξη είναι το νούμερο 2 αυτό του συγκεκριμένου. Αγαπημένος παίκτης. Τώρα λαμβάνω τα vibes από τους παοξίδες. Ναι. Και μου έρχονται τα vibes ότι ο ένας δεν ήταν Έλληνας. Σε ένα πολύ σημαντικό γκολ είναι Παύλο Γκαρσία. Όχι, δεν ήταν. Μπορείς να βάλεις και του. Α, το φάουλε ναι. Εσύ. Εντάξει, όχι. Μια μια γκολάρε τώρα. Ρε. Α, πιο καλά από αυτό. Ούτε και του Ολιβάρη. Ο Ολιβάρη δεν έχει βάλει μια γκολάρα. Ο Ολιβάρη έβαλε μια γκολάρα. Ναι. Τον, με του ξέρω, με την Τρνάβα ήταν. Ναι, Σπαρτάκ ναι. Τρνάβα, ναι. Ναι. Με τον Ουιλάκη. Ναι, ναι, ναι. Όχι, θέλω. Το ένα έχει μπει στην 8 και ναι. Το άλλο έχει μπει στην 4. Αυτό που έχει μπει στην 4 ήταν, είναι το καλύτερο γκολ που το έχει βάλει ο Πάουκ όλων των εποχών. Με αντίπαλο. Μα, δεν το θυμάμαι τον αντίπαλο. Α, ναι. Δεν το θυμάμαι. Μισοάδια η Τούμπα. Και μάλιστα το έχει βάλει. Δηλαδή. Θα δώσω και ένα αυτό τώρα να σας βοηθήσω, γιατί είστε εντελώς άσχετοι. Εσείς που δεν το έχετε βρει ακόμα. Μάλιστα αυτόν τον παίχτη τον έκραζαν πάρα πολύ για όλες οι παοξίδες. Φουτσίνη. Όχι. Α, Έλληνα είπε. ο Φουτσίνη. Κοίτα, ο Φουτσίνη δεν ξέραμε αν ήταν Αφρικανό. Και αυτό τον κράζαν. Και πόσο χρονών ήταν. Αυτά τα δύο δεν τα ξέραμε. Ήταν Φουτσίνη. Ξέραμε ότι ο Ντέζε είναι από μικρό παοξή όμω. Ο Ιφεάνη. Ναι, έχει γραφτεί αυτό. Λοιπόν, το ένα γκολ αυτό που έχει μπει, αν κάποιος θυμάται ποιο, στην τέσσερα έχει μπει, είναι το πιο ωραίο και το πιο δύσκολο, το πιο θεαματικό γκολ που έχει βάλει στην ιστορία του ΟΠΑΟΚ. Παίχτης, έτσι. Ναι. Παίχτης. Έλληνας. Ναι. Άρα σε ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι, όχι ευρωπαϊκό μάτς. Εντάξει, θα βοηθήσω λίγο. Μπορείς να τον λέγαμε και ομογενή, ρε παιδί μου, αλλά ήταν Έλληνας. Εντάξει, Ελληνάκι. Ο Τζον. Τζον. Ποιο Τζον. Αναστασιάδη. Ναι, ρε. Αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που δεν σταματούσε τις διαφημιστικές. Ποτέ. Άντε. Έχει βάλει το. Ο μου τα θυμάται αυτά. Θεαματικό γκολ όλων των εποχών στον Πάουκ. Είναι από πλάγια και το έχει κάνει με γυριστό έτσι. Τάκ. Άντε. Πλάι όμω εκεί, ναι. Τζον Αναστασιάδη. Ναι. Τζον Αναστασιάδη. Και το άλλο το έχει βάλει ο Κώστας ο Οικονομίδης. Αυτό το θυμάμαι. Στην 8. Αυτό δεν το θυμάμαι. Ένα βρωμόσιτο έξω τη μεγάλη περιοχή, νομίζω χωρί να τη το πάρει, χωρί τίποτα. Ναι, αλλά του Τζόνι του Αναστασιάδη που είναι το πιο θεαματικό, το πιο δύσκολο γκολ, όχι το πιο ωραίο γκολ που έχει βάλει ποτέ ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω πώς το θυμούνται. Έτσι από πλάι με γυριστό κιόλας. Μπορείς να βρει και με το καλάμι, ο Τζονάρας. Πάω όπως το έβαλε ο Ιωαννίδης χθες με το καλάμι. Ναι. Εγώ με το καλάμι ξέρω ψαρεύουμε. Άλλοι βάζουν γκολ. Στην μπάσα του Μασούρα, α πούμε. Ναι. Του εκπληκτικού Μασούρα. Που πιστεύω ότι οι φίλοι Ολυμπιακοί δεν έχουν δει τέτοιο Μασούρα σε μάτς του Ολυμπιακού. Στο 5-1 την Παναχαϊκή. Το μάτς δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι καθόλου, Στρατό. Του Νάιτ Αναστασιάδης. Τζόνι, μη θέλεις να γράψεις προφανώς, ε. Ναι. Σας βοήθησα με το Μογενής και με το Ξεφωνητό. Αυτό, ναι. Ποιος θα ήταν ο άλλο. Ο Τσάρλ Γιάνγκος. ο Καγκουρό. Αρχικός Εθνικής Αυστραλίας. Ναι, ο Καγκουρό. Και ο Γιάνγκος από εκεί δεν ήταν. Ο Γιάνγκος, ναι. Αυστραλία και αυτός, ναι. Τον πάλευε πολύ καιρό ο ΠΑΟΚ. Χρόνια τον πάλευε. Στην Αυστραλία δεν δραστηριοποιείται ποδοσφαιρικά ο Τοχούρογλου. Ναι. Ε? Και ναι, πήγε, ήρθε, δεν ξέρω τώρα είναι στη φάση. Και ακόμα ένας τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ πρώην. Και αυτός είναι στην Αυστραλία εδώ και πολλά χρόνια και έχει φτιάξει ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Πρώην του ΠΑΟΚ, τερματοφύλακας. Ναι. Έλληνας. Ούτε εγώ το θυμάμαι το όνομα τώρα. Αλλά... Κοίταξε, ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ ένας ήταν. Το θυμήθηκα το όνομα. Γάντα Κιτσιούδης. Ο Θέμελης. Ο Θέμελης είναι εκεί. Θέμελης, ναι. Είναι και αυτός εκεί. Ναι. Ο Θέμελης ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα. Ήταν, λέω, που έπαιζα. Την εποχή που έπαιζα. Από τα μεγαλύτερα ταλέντα που νομίζω στον ΠΑΟΚ δεν πήρε τις ευκαιρίες που θα μπορούσε τέλος πάντων. Εγώ τον γνώρισα καλύτερα, εκπληκτικός άνθρωπος. Και για μένα πολύ μεγάλος μάγκας, γιατί έκανε μια μαγιά, την είδα διαζώσεις που λέμε, σε ερασιτεχνικό παιχνίδι. Που έπαιζε στα τελευταία χρόνια, έπαιζε σε ερασιτεχνικές ομάδες. Ρίσιο και τέτοια. Ναι. Και έχει δώσει ο διαιτητής ένα πέναλτι το οποίο δεν ήταν. Δηλαδή, ούτε ο πρόεδρος της ομάδας θα το έδινε το πέναλτι. Και φεύγει από την αιστεία ο Θέμελης, πάει να το εκτελέσει και το στέλνει πλάγιο. Εντάξει. Μεγάλη μαγιά. Από την αιστεία. Ναι, έφυγε από την αιστεία του και πήγε να εκτελέσει αυτό το πέναλτι. Ναι. Κέρδισε η ομάδα το οποίο ήταν μαϊμού. Το πέναλτι, έτσι, μην παρεξηγηθούμε. Μα κυνηγάει κανένα. Και πήγε, εκτελεί το πέναλτι αυτό και το στέλνει πλάγιο. Έλα, ρε. Ναι. Το χειροκροτούσε όλο το γήπεδο. Oh. Μεγάλος μάγκας. Λοιπόν,
Για να δω τι μου γράφουν. Θα μιλήσουμε για εθνική σε λίγο. Εντάξει, κάνουμε την απαραίτητη κολοτούμπα αυτή τη στιγμή. Θα μιλήσουμε για εθνική. Αιγύπτιος λέει ο Μέγκαχετ. Ναι. Του Αντώνη Γιουκούδη λέει το ένα στο Πάο Κάρης. Τότε που έπαιζε λέει στον Άρη ο Γιουκούδης. Κάνει σέντρα λέει με εξωτερικό φάλσο στο τρίτο γκολ Μασούρας και το βάζει ο Φώτης. Ναι, αυτό ρε παιδί μου είναι. Τώρα που είπε Άρη ο φίλος, θυμήθηκα τον γκολ του Αντριόλη. Του Παόλο. Ναι, στο εξωτερικό έπαιζε ο Άρης. Με ποια ομάδα έπαιζε, με τη Σερβέτ. Ένα κατηλεκτρικό. Το Λουτσιάνο έβαζε γκολάρες. Ο Σάκης, ο Μπάμπης μου γράφει, ξέχασε λέει, τα γκολ του Σαράφη. Λέει το ένα καλύτερο το άλλο. Ποιο Σαράφη, τότε η μπάλα είχε άχυρο. Δεν υπήρχαν τηλεοράσεις, δεν ξέρω. Δεν ζούσαμε. Δεν υπάρχουν στοιχεία, Μπάμπη. Μπάμπη, δεν ζούσαμε. Μα του Σαράφη λέει τον. Τα γκολ με φάουλ. Έβαζε με φάουλ γκολ ο Σαράφης. Και ο Λουτσιάνο έχει βάλει μια γκολάρα στην Τούμπα. Ο Βεριντιάνο. Βεριντιάνο λεγόταν. Όχι, Βεριντιάνο Μαρσέλο. Τη Ξάνθη ήταν αυτό. Ναι, ο Λουτσιάνο Ντε Σόουζα ήταν του ΠΑΟΚ. Ναι. Και αυτό έχει βάλει μια γκολάρα στην Τούμπα. Α, τώρα που είπα Ντε Σόουζα, έχει ο Άρης στο μπάσκετ ένα Ντε Σόουζα. Και κάπω τον λένε ένα. Νομίζω ψηλό είναι αυτό. Και είδα στο TikTok μια κοπέλα που τον έκραζε πολύ άσχημα. Γιατί την έκλεισε με τα μάξι. Ναι. Και κάπου εδώ στο κέντρο. Κάπου εδώ. Πού τον γνώρισε αυτή. Θα σου πω, την έκλεισε με τα μάξι. Αυτή περίμενε μία ώρα. Είχε αφήσει και τηλέφωνο αυτό και ήταν κλειστό το τηλέφωνο. Μία ώρα τον περίμενε. Τώρα το κράξιμο. Ήθελα να το βάλω κιόλας. Έχει γέλιο, έχει γέλιο. Πρέπει να το βάλω, να το βρω το βίντεο, να το βάλω. Όπου είναι έξω από ένα μαγαζί κοντά, ας πούμε, και βγαίνει κάποιος από το μαγαζί και τη λέει, γιατί ψάχνει ποιος είναι. Δεν είχε πινακίδες στο αυτοκίνητο. Τέλειο. Δεν είχε πινακίδες. Πήρε τηλέφωνο αυτή την τροχέα, αλλά περίμενε μία μισή ώρα και δεν είχε έρθει, λέει. Και σε κάποια φάση βγαίνει ένας από το μαγαζί και λέει ότι αυτό το αυτοκίνητο λέει το ξέρω. Το έχει αυτό σε διπλοπαρκαρισμένο και την έκλεινε. Δεν μπορούσε να φύγει αυτή η κοπέλα. Και λέει το ξέρω, ένα παίξει το Άρη. Ναι, λέει απέναντι μένει και τα λοιπά. Πήγαν προφανώς, βρήκαν το κουδούνι. Πάω ξάκι, κοπέλα ναι, σίγουρα. Ναι, και κατέβηκε κάτω χαλαρά. I love this game. Ναι, με ητέ φάση. Λέει, εντάξει, λέει, δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Εγώ λέει εδώ πέρα μένω. Η δική μου ρυθμή είναι αυτή. Λέει, δεν μπορώ να βρω να παρκάρω και τα αφήνω εδώ. Τέλειο. Τα μάξι που τον αγαπώ. Αυτό ο Ντε Σόουζα, κάπως έτσι λέγεται. Λοιπόν, και κατέβηκε κάτω και την είπε: οκ, τέλο πάντων, εντάξει, να πούμε και αυτό. Πάρε ένα πεντακοσάρικο. Όχι. Α, όχι. Εμένα λέει: δεν θα πήγαινα να με κλείνει κάθε μέρα, μα γιατί δεν πεντακοσάρικο. Δεν έχω πάρκινγκ, λέει, και τα αφήνω εδώ πέρα. Τι ωραία. Ναι, και τα άφησε και είχε κλειστό το τηλέφωνο. Τέλειο. Ούτε πινακίδε, τηλέφωνο κλειστό, μια χαρά. Και είχε μήνυμα, νομίζω, τηλεφωνητή, ένα που έλεγε διάφορα αυτό δικά του, θεωρίε. Τέλειος. Ήταν τέλειο. Άμα το βρω τώρα, το έχω, δεν ξέρω, στη ροή πάνω να το ψάξω να το βρω. Αν μπορώ να το βάλω στον αέρα, το βάλω. Πώς κράζει η κοπέλα. Αλλά δικαιολογημένα, ρε φίλε. Δικαιολογημένα. Αυτός ο Ντε Σόουζα πρέπει να είναι ψηλός του. Το πεντάρι του, νομίζω. Ή ένα τεσσαροπεντάρι, κάτι τέτοιο είναι. Λοιπόν, για εθνική ομάδα. Έχει τελειώσει η εκπομπή σχεδόν και δεν έχουμε. Μαγική. Μπαλάρα. Το Ραμαζάνι φταίει. Αυτοί τώρα, εμείς του παραϋπολογίζαμε αυτού. Δεν είναι. Καζακστάν τώρα. Δεν άκουγα ότι πάμε να τους ρίξουμε 3-4-5. Μαζεμένους μας άκουγα. Και ρίξα τόσα. Άμα τελειώνει τη φάση ο Κωνσταντέλης, άλλα δυο θα μπαίναν. Αλλά έκανε πάσα. Σκεφτόταν τον Λουτσέσκο εκείνη την ώρα που τον λέει σπά την μπάλα. Ωραία τον περιέγραψε και τον ανήλυσε ο Νταμπίζας. Ο Νταμπίζας τον Κωνσταντέλη σε κάποια φάση. Τον ανέλησε, τον έκραξε. Γιατί τον έκραξε? Ότι δεν έχει τελειώματα και είναι. Όχι, δεν είπε ότι είναι. Ότι πρέπει να δουλέψει τα τελειώματά του περισσότερο. Άρα δεν είναι κράξιμο αυτό. Εκράξιμο είναι. Γιατί είναι κράξιμο? Εντάξει, γιατί ρε φίλε. Δηλαδή αυτό που κάνει ο Κωνσταντέλιας χθες έχει ποδοσφαιρική λογική μέχρι ένα σημείο. Όχι, δεν το είπε με αφορμή τη φάση που έχασε τις ευκαιρίες. Γενικά το είπε. Ναι. Όχι, μια στην φάση πρώτη. Είχε χάσει. Την πρώτη φάση. Μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Που την έσπασε στον Γιακουμάκη, νομίζω. Ήταν η πρώτη. Όχι, στην πρώτη που εκτέλεσε αυτό, εκεί που τον σχολίασε. Από την έστειλε στα Περιστέρια, ναι, που ναι. Έκλεισε ωραία. Δεν είπε ψέματα ο Νταμπίζα. Δεν είπε ψέματα, ρε παιδί. Γιατί τον πήρε σαν κράξιμο? Γιατί άκουσα όλα τα σχόλια του Νταμπίζα προς τους άλλους παίχτες και είδα μια. Όχι, πιο ευγενική προσέγγιση προς τους άλλους. Δηλαδή, με ποιο το. Κάνουμε τον Μπακασέτα, τον εκθίασε. Και MVP και. Εντάξει, για μένα MVP δεν είναι ο Μπακασέτα. Και τι έγινε? Αρχηγός της Εθνικής. Και τι έπειρος σχέση έχει αυτό? Μα για τον Κωνσταντέλια, ίσα εγώ κατάλαβα ότι μίλησε με πολύ αγάπη. Κοίτα, τον Ταμπίζας ξέρει μπάλα. Ναι, το ξέρω, ξέρει αυτό μπάλα. Το λέω. Γι' αυτό δεν πιστεύω, δεν το πήρα καθόλου έτσι όπως το πήρες εσύ. Εγώ το άκουσα και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή στην αρχή λέω. Μήπως επειδή είναι Αριανός, το είπε. Δεν ξέρω. Όχι, εντάξει.
Λοιπόν, ίσα ίσα εγώ δεν πέρασε ούτε ένα δευτερόλεπτο. Εμένα περνάνε αυτά όλα δηλαδή. Δηλαδή εμένα με βλέπω τη σκιά μου και λέω εγώ είμαι τώρα αυτός. Δεν κατάλαβα. Εχθές όμως αυτό το σχόλιο του Νταμπίστα δεν μου πέρασε καθόλου. Γιατί ουσιαστικά τον περιέγραψε τέλεια. Τα σχόλιά του ήταν εγκομιαστικά. Απλά είπε στο τέλος ότι πρέπει να δουλέψει σε αυτό. Και δεν έχει άδικο. Και στον ΠΑΟΚ όταν. Δεν το λέμε. Έχει μεγάλη διαφορά ο Κωνσταντέλιας ο περσινός από το φετινό όμως. Έχει. Αλλά βασικά καλά κάνει ο Κωνσταντέλιας που δεν είναι καλό στα τελειώματα. Γιατί πιστεύω ότι. Θα το δούμε ακόμα λίγο. Θα φύγει. Ναι, ναι. Θα το δούμε πολύ καιρό στην Τούμπα ακόμα. Ναι. Δεν ξέρω αν το κάνουμε μετά το καλοκαίρι. Αλλά τώρα να μου πεις MVP τον Μπακασέτα χτες, επειδή είναι αρχηγός, όχι. Για μένα δυο είναι οι MVP. Τι? Ο Μασούρας και ο Πέλκας. Πρώτα ο Πέλκας για μένα. Γιατί ο Πέλκας ξεκλειδώνει όλο το μάτς. Παίρνει ένα πέναλτι που δεν είναι πέναλτι για μένα. Δεν υπάρχει πέναλτι. Ναι, δεν υπάρχει. Είναι πιο πολύ επιθετικό φάουλ. Ο Πέλκας πατάει τον αμυντικό. Αλλά το πήρε. Μαγιά του. Ναι, και βάζει το δεύτερο γκολ, το οποίο είναι όλη η κίνησή του. Αν τη δεις από την αρχή του Πέλκα, είναι αυτό που πρέπει να κάνει ένα εξτρέμ. Και νομίζω το είπε και ο Νταμπίζας αυτό. Ναι. Αυτό που πρέπει να κάνει ένα εξτρέμ. Εντάξει. Όχι για τον το Κωνσταντέλια όμως, γιατί το μου κάνει, κάνει τώρα, με προβληματίζει. Δεν το πήρα για κράξιμο. Αν δεν εκθίαζε τους άλλους, θα σου έλεγα ότι το σχόλιο του για τον Κωνσταντέλια είναι έτσι. Αλλά υπήρξε, επειδή από κάποια στιγμή και μετά χάζευα. Ναι. Έτσι, σκάλιζα ένα κινητό εκεί πέρα, προσπαθούσα να το κάνω καλά. Να κάνω μεταφορές δεδομένων και πλακίες. Τέλος πάντων. Και έβλεπα και την εθνική, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή δεν το έβλεπα καλά. Εντάξει, μετά το 2-0-3-0, και δεν ήταν αγχωτικό. Είχα ξεχάσει τον Ολυμπιακό κιόλας εκεί που. Στο τρίτο δεκάλεπτο και έχανε, αλλά μετά το γύρισε. Τέλος πάντων, και δεν άκουσα. Δηλαδή, και για τους υπόλοιπους που λες, τους ανέλησε με αυτόν τον τρόπο. Όχι. Που ανέλησε. Άρα εντάξει. Δεν τους ανέλησε. Εντάξει, εντάξει. Όχι, ωραία το είπε για τον Κωνσταντέλια και έτσι είναι. Καταρχάς, τα πρώτα που είπα, ας πούμε. Γιατί... Έκανε μια φάση πάλι ο Κωνσταντέλιας χθες όμως. Χθες με το που μπαίνει, κάνει, σηκώνεται. Και αποθεώνεται από το γήπεδο. Σε κάθε, δηλαδή, όταν έκανε προσποίηση, άφηνε την μπάλα να περάσει και περνούσε τον μπακ. Ακουγόταν ένα ο. Έχει ανάγκη ο κόσμος από τέτοια. Ναι, λέει, γι' αυτό. Αυτό δεν είναι πολύ ξενερό το γήπεδο. Πολύ light. Δηλαδή, σαν να ήμασταν. Δεν έχει οπαδούς η Εθνική Ελλάδος. Έχει θεατές. Δεν έχει οπαδούς. Εντάξει, Ελλάς, κάποια στιγμή τα παιδάκια ακουγόταν. Klein mind τώρα. Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση. Το ότι στο γήπεδο ακουγόταν στη διάρκεια του αγώνα μια. Πώς τη λένε αυτήν. Οχλαγωγία. Δεν λέγεται οχλαγωγία και εγώ αυτό που έκανα απ' όλα. Σαν να είμαστε σε έναν. Γάμο, ναι, σε μεγάλη και μιλάνε εκκλησία πολύ μαζί. Και περιμένουμε να έρθει η νύφη, ας πούμε, και μεταξύ μας μιλάνε έτσι. Αυτή ήταν η, ναι, η εικόνα, η ακουστική εικόνα, να το πω έτσι. Το του. Μα δεν έχει οπαδούς. Δεν έχει οπαδούς η Εθνική Ελλάδος. Δεν έχει. Εντάξει, είναι φίλε, και να μην οπαδούς. Δηλαδή, σαν να μιλούσαν, ας πούμε, σαν να ήταν μαζεμένες γυναίκες στο γήπεδο και να μιλούσαν, ας πούμε, για το τι είπε η Τσιμτσιλή, ναι, και τι είπε η Σκορδά, ναι, και αν θα τα ξαναβρει με το Λιάγκα. Ναι, δηλαδή τέτοια φάση κουβέντα. Και σε μάτς το οποίο είναι για να είναι όρθιο το γήπεδο όλο. Ναι, ρε γαμό. Δηλαδή, ενώ παλιά, δηλαδή στο Ολυμπιακό στάδιο όταν παίζαμε. Ήταν πιο έδρα. Είχε μανούρα. Ναι. Θυμάμαι ένα μάτς με το Μαχλάπιο, ήταν με τη Ρωσία που νικήσαμε. Κουνιόταν το γήπεδο, ρε φίλε. Τώρα δεν ξέρω τι. Ίσως τα παιδιά, ίσως τα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εντάξει, το Ελλάς κάποια στιγμή. Τα ό, αυτά και όταν έμπαινα ο Κωνσταντέλιας ή κανένα ακόμη που τα. Αλλά η φάση που τρώει ξύλο ο Κωνσταντέλιας πίσω από το κέντρο. Τον τραβάνε, τον κλωτσάνε και συνεχίζει και φεύγει και σπάει την μπάλα. Νομίζω τότε ήταν στο Γιακουμάκι. Είναι η κλασική εικόνα του Κωνσταντέλια. Ναι. Δηλαδή αυτό νομίζω ξεσηκώνει πιο πολύ τον κόσμο και γουστάρει να το βλέπει. Να μην είναι ο Τιτίζης ο παίχτης ο οποίος με το πρώτο τραβηγματάκι φανέλας θα πέσει κάτω, θα γκρινιάξει, θα κάνει την κάρτα εδώ στην. Όχι. Όχι, συνεχίζει εκεί γιατί ξέρει. Ότι αν ξεφύγει από το τραβηγματάκι της φανέλας και το αποφύγει, θα τους κάνει κουδούνια. Επειδή το ξέρει, το κάνει και του βγαίνει πάντα. Εκτός αν το δώσει κανένας καμιά καλή. Δηλαδή, εγώ σε κάθε φάση που έπαιρνε την μπάλα ο Κωνσταντέλιας και έκανε τις προσποιήσεις ή έπαιρνε την μπάλα και προσπαθούσε να τρέξει με την μπάλα, χτυπούσε ταχυπαλμία. Εντάξει, όταν. Τώρα θα φάει καμία. Τον έβαλε πού, στο 3, στο 4, πού τον έβαλε. Στο. 4, στο. Και κάπου εκεί προς 4-0. Εγώ πιστεύω ότι από τους 10 παοξίδες που βλέπανε χθες στην Εθνική, όταν σήκωσε και άκουσα μάλλον ότι παίρνει ο Κωνσταντέλιας, όλοι στραβώσανε. Ναι. Και γιατί δεν χρειαζόταν, ας πούμε τώρα. Φοβήθηκαν να με χτυπήσει. Φοβήθηκαν να με χτυπήσει και τέτοια, ναι. Βέβαια. Μπράβο του που το έχει κατακτήσει αυτό το πράγμα. Έστω και δύσκολο, κάτω από δύσκολες συνθήκες,
που δεν ήταν ο δρόμος στρωμένος με ροδοπέταλα, να το κάνω και λίγο ποιητικό, ας μην τον Κωνσταντέλια. Τον αφισβητούσαν αρκετοί, τον αφισβητούσε ο προπονητής του και όλα αυτά. Και μπράβο του που το έχει καταφέρει. Και είναι προς το παρόν χαμηλών τόνων. Δηλαδή είναι ψιλοσοβαρό. Ναι. Ναι. Στον, αυτό, εγώ κρίνω αυτό που βλέπω στον αγωνιστικό χώρο. Στη ζωή του δεν ξέρω, στη ζωή του μπορεί να κάνει τι θέλει. Αρκεί να προσέχει τις παρέες του, τους συγγενείς του, τους φίλους του κτλ. Και αυτούς που τον προσεγγίζουν. Και τα κορίτσια. Αν του αρέσουν το τα κορίτσια, μπορεί να του αρέσουν τα αγόρια. Ναι. Το, πλέον πρέπει να τα λέμε όλα αυτά. Λοιπόν, αλλά πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός έξω γηπεδικά και έξω αγωνιστικά κτλ. Με τον περίγυρό του πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Έχει μια ωραία παιδική αφέλεια. Ναι. Η οποία όσο περνάνε τα χρόνια βέβαια πρέπει να την αποβάλει όσο μπορεί. Αλλά αυτή την περίοδο, αυτή τη στιγμή έχει μια παιδική αφέλεια. Εσύ ασχολείσαι με αυτές τις ηλικίες. Έχει παιδική αφέλεια. Με τα παιδιά αυτά. Ναι. Που είναι καλό να έχεις παιδική αφέλεια, όχι σε τόσο βαθμό ίσως. Το ότι όμως έχει αυτή την παιδική αφέλεια τον κάνει και τόσο ελεύθερο στο παιχνίδι του. Ναι, μπορείς να τον κάνεις ζάφτη όμως αυτόν. Όχι τον Κωνσταντέλια, τον παίκτη με αυτήν την αφέλεια που λες εσύ. Ναι, αν την παιδική εννοείς την αγωνιστική. Ναι, αν την εκμεταλλευτείς μπορείς να πάρεις πολλά πράγματα. Μπορείς. Ναι. Λοιπόν, ο Κουλιαράκης τι φάση είναι? Άλλη φάση εντελώς. Όπως, γιατί, όπως, ίδια ηλικία, όπως ο Τζιόλης είναι άλλη φάση. Που δεν τον είδαμε χθες. Ναι, ναι. Άλλη φάση. Άλλη φάση. Κούτσιας. Εντελώς άλλη φάση. Δηλαδή βάλε τώρα τον Κούτσια και τον Κωνσταντέλια. Καμία σχέση. Που φαντάζεσαι ότι η ομάδα του Πάουκ με Τζόλι, Κωνσταντέλια. Με ποιον την έκανε αυτή τη συζήτηση προχτές? Κουλιαράκι. Άρε φίλε, με ποιον την έκανε αυτή τη συζήτηση? Το Τζίμα. Λίρατζι. Τον άλλο τον Τζίμα, τον καλό που είναι στα Γιάννενα. Λίρατζι. Τσιγκάρα. Εκείνος ήταν αρχηγός. Ο Τζίμα τον Ιωαννίνα. Σκέψου τώρα ένα Πάουκ. Δεν θα μπορούσε κανένα μακιά στον Πάουκ. Σκέψου ένα Πάουκ με Λίρατζι δεξίμπακ, Κουλιαράκι Μιχαηλίδη στόπερ ή Κουλιαράκι. Λίρατζι δεξί. Από αριστερά δεν έχουμε κανέναν. Έχουμε. Κάτσε να τα πούμε μετά το Γιάννουλη. Γιάννη Γιανούλη. Εννοείται. Λοιπόν. Θα σου κάνω εντεκάδα Πάουκ μετά. Τι, αυτό το διάλειμμα είπε το ποίημα. Να έχει 70.000 κόσμο σε κάθε μάτς. 70.000. Τώρα, άμα βλέπεις ρε φίλε την 4α μπροστά να πανηγυρίζει γκολ. Αγκαλιά, ο Τζίμας, ο Κωνσταντέλιας, ο Λίρατζης, ο Τσιγκάρας, όλη αυτή η γενιά. Ναι. 78.000 κόσμο θα έχει. Από τους πυλώνες θα κρέμονται. Και θα νιώθουν κιόλας. Το κάθε μάτς θα το νιώθουν. Θα πείσω εγώ τώρα το Μεϊτέ, τον Χ Μεϊτέ, έτσι. Ναι. Ότι είναι ντέρμπι το ΠΑΟΚ Άρης και ότι πρέπει να παίξουν όπως παίξαν με την Δυνάμο Ζάγκρεπ. Δεν μπορεί να τους πεις κανένας. Εννοείται. Λοιπόν, εμφανίστηκε το διάλειμμα. Τέλεια. Οπότε πάμε σε λίγο και θα κάνουμε την. Θα ανοίξουμε και γραμμές μετά. Εννοείται. Γραμμόπουλος μαζί. Θα φάτε εξεφωνητό που δεν θυμόσασταν την κολάρα του Τζόνι Αναστασιάδη. Ενώ για τον Άγγελο όλα τα θυμάστε. Σε αυτήν τη φάση η ώρα είναι 2:30. Επειδή ξεκινήσαμε πολύ μεγάλη εμφάνιση στον αγωνιστικό χώρο, να πούμε και παίζουμε μονότερμα, δηλαδή τους έχουμε 5-0 στο ημίχρονο, είπαμε να κάνουμε rotation, να βάλουμε και ένα νεαρό παίκτη στην ομάδα. Φέρελπι. Να τον δώσουμε έτσι κάποια λεπτά συμμετοχής. Trial, να τον δοκιμάσουμε. Να τον δοκιμάσουμε. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Θύμισε μας το όνομά σου τώρα που σε βλέπουμε στα μικρά τμήματα, αλλά τώρα που είδες στο ανδρικό τμήμα. Τι στόχους έχετε για το μέλλον? Ωραία, παρέα είστε, ωραία. Λεοντιάδης λέγεται το παιδί αυτό. Ο Μιχαλάκης ο Λεοντιάδης. Ο Μιχαλάκης το καλό παιδί. Ο Μιχαλάκης το Λεοντιάδης. 16 χρόνων και βλέπουμε κάποια καλά στοιχεία. 500 εκατομμύρια μεταγραφή, άμα είμαι 16 τώρα, 500 μεταγραφή. Το πιστεύω ένα δις ευρώ. 500 εκατομμύρια να κάνει. Πού θα πήγαινε? Ποιες ευρωπαϊκές ομάδες? Ποιος θα σε ήθελε? Σε όλες. Καλά τώρα, σε όλες. Σε όλες. Πιστεύω αυτά τα γάρια εδώ που παίζουν τώρα τους είχαμε στο τσεπάκι. Τα γάρια. Τα γάρια. 4-0 στο ημίχρονο είχε στου Νικού η Ελλάδα. Είδε Πέλκα και τρόμαξε. Εσύ είδε Δεν ζήλεψε στο Πέλκα. Καζακστάν, είδε εσύ. Γιατί εγώ η Ελλάδα του έκανε να μην φαίνεται. Ναι. Τι. Ναι. Και δεν ξαφνικά να έγινε κακή ομάδα το Καζακστάν. Συγγνώμη λίγο. Μήπως ήταν και μιλημένο το μάτι. Γιατί δεν υπάρχει κακή μέρα? Αυτά δεν παίζουν και οι 11. Και οι 11 δεν μπορούν να μην παίζουν. Κοίτα, με αυτό το θράσος μπορεί να κάνει καριέρα. Συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη, να σας πω κάτι άλλο, ρε εσείς γάτες. Α, και. Όχι, συμφωνητό. Να σας πω κάτι. Ναι. ΑΕΚ ΠΑΟΚ ΜΑΤΣ με την δυνατό Ζάγκρεπ εδώ πέρα μέσα. Αν συγκρίνετε τις ομάδες, ρε.
Τίποτα και δεν ακούω. Ας μιλήσουμε για μπάσκετ. Ας μιλήσουμε για μπάσκετ λοιπόν. Άντε να το πω άλλο. Να το πω άλλο μου, δεν πειράζει. Πάω Κάρης εδώ μέσα. Βάλτε πάλι το ευρωπαϊκό το μάτσε. Συγκρίνετε λίγο. Τι γίνεται πάλι. Τι φταίει γι' αυτό. Εσείς θα μου απαντήσετε. Γιατί είστε κάτι. Στην Ευρώπη είχαν κίνητρο. Διαλέγουνε μάτς ή φταίει ότι πήγαν τα μηχανάκια στη. Για να βάλω προπόνηση. Άμα είναι το καθαρίσουμε κάθε Δευτέρα να μην κάνουμε προπόνηση. Να λέω εγώ. Γιατί αυτό είναι ψυχολογία, να το ξέρετε. Πάντα εκεί γιατί δεν μας βλέπω καλά. Εσύ δεν είχες βάλει κανένα ντου όταν έπαιζες από μηχανάκια. Αφού τι μηχανάκια, ρε. Μόνο στην προπόνηση. Από τάγκσε. Μηχανάκια, τάγκσε. Άλλο τι είχε. Βάλε. Βαρύ οπλισμό. Βαρύ οπλισμό. Έτσι. Υποβρύχια. Ασπυράβλια, άστοσε, λέω. Εντάξει, εμάς δεν ήταν 100 άτομα, ήταν 10.000. Κρυβόσουν όταν έκανα. Όχι, εγώ έβγαινα. Έβγαινε και τι. Μιχαλάρα, μαγκαλιάζα και με φιλούσαν εμένα. Με είτε, το έπαιζες. Όχι, ρε. Εγώ τα έδινα όλα με στον αγωνιστικό χώρο και αυτό δεν είχα πρόβλημα. Ναι. Ποτέ μου. Ποτέ μου. Ήξερα δηλαδή και να χάσουμε στην Τούμπα, εγώ θα βγω. Τέλος. Τώρα δίνει είδηση όμως. Ναι. Άρα δεν την πέφταν. Σε εισαγωγικά την πέφταν στην ομάδα. Κοίτα, εμένα δεν με πειράζαν. Για ένα σκουπί. Κοίτα εδώ, κοίτα. Λέγανε, εσύ γιατί ρε μπέζε, ρε. Τα είχε καλά. Να σα πω. Καλά, όχι, όχι, όχι. Να σα πω, θα σα πω. Και άλλοι τα είχαν καλά. Κεράσματα. Αυτό ήταν το μόνο σίγουρο, γιατί πάντα δεν είχα να πάρω τσιγάρα. Άρα να σε πω κάτι. Τότε τα παίρναμε τα εκατομμύρια. Εμεί και τα δίναμε. Χαρτζηλίκια, Κωστάκι. Ξέρει ότι. Για ένα γλυκό παίζαμε εμεί τότε. Άρχισε τώρα η Μάρθα Μούρτσι. Άρχισε τώρα. Κάτσε να φέρω τι ελίτσε και το κρασί τώρα και το κονιάκ. Γυαλίζατε και παπούτσια εξωτερικά. Λοιπόν, α σα πω τώρα αφού τα λέτε. Πώ είναι τα πράγματα. Όχι, θα παίρνει τι απαντήσει που χρειάζονται. Δεν καθόμαστε να πούμε. Έφυγα από τον Παδραμαϊκό. Έκανα μεταγραφή. Πόσα λεπτά πήρα για 5 χρόνια γιατί δεν υπήρχαν συμβόλαια. 50.000 δραχμές με έδωσε ο Σαββίδης ο συγχωρεμένος. Εμένα και τον Τσιπλάκι. Ναι. Την πρώτη μέρα από τη χαρά μας πήγαμε, φάγαμε 250 χιλιάρικα στα μπουζούκια. Πολλά λεφτά τα 50 χιλιάρικα, κύριε. 50 πήρατε. 50 πήραμε, φάγαμε 250. 250 τότε. Αυτό που σου λέω, άκου. Άκου, μισό λεπτό. Βάζουμε τα νούμερα κάτω, κύριε. Το 87. Δεκέμβριο. 250 τότε. 88 δηλαδή. Ήταν λεφτά για να γκρεμίσει 3 μπουζούκια μαζί. Άρα δεν ισχύουν τα 250 παπάς, που λέει. Παπάς. 250 έκανε όλο το οίκημα με τους τραγουδιστές, με τους πελάτες, με όλα. Λοιπόν, φάγαμε 250 την πρώτη μέρα που πήγαμε, την άλλη μέρα μάλλον. Και δεν είχατε να φάτε μετά. Από μισά τα πληρώσατε. Λοιπόν, με περιμένετε λίγο. Περιμένετε να σας τα πω πώς είναι τα πράγματα. Τι μισθό είχα εγώ στον ΠΑΟ, ξέρεις. 70.000 δραχμές. Τι είναι και ο πλήρωνα, ξέρεις. 70.000 δραχμές. Να μην έπαιρνε τόσο καλό σπίτι. Στο Λευκό Πύργο έμενε. Τι? Στο Λευκό Πύργο έμενε. Δαρδανελίων. Μέσα. Από τη θύρα 7 ευθεία. Δαρδανελίων. Το μόνο καλό ήταν ότι πήγαινα σε 5 λεπτά στο γήπεδο με τα πόδια. Άρα δεν είχε τα έξοδα μεταφορά. Ναι. Άρα να ήσουν προνομίουχο. Ναι. Ωραία, κύριε Κωνσταντίνε. Τα 70 που λέει είναι τα φανερά, γιατί έπαιρνε και μαύρα. Πού να πάρει μαύρα. Πλήρωνε ο Μάκης. Ποιο είναι ο Μάκης? Ο Θωμάς. Τι πλήρωνε ο Θωμάς? Πλήρωνε κανονικότατα. Ωραία, σας πω. Δηλαδή, περίμενε, ρε Μιχάλη, πείλασες από το ποδόσφαιρο. Όχι. Α, τότε πώς. Αφού ό,τι έπαιρνες το δίνεις στο ενίκιο. Εγώ έψαξα τώρα κανένα ευρώ. Μια που δεν τα ξέρετε τα πράγματα. Να ακούτε λίγο να μάθετε. Υποποίησε. Πήρα εγώ 30 εκατομμύρια από τον ΠΑΟΚ. 30 εκατομμύρια κάνε τα λίρα. 30 εκατομμύρια. Σε τωρινά λεφτά, ρε ελληνικά. Σε τωρινά λεφτά πόσα είναι. Ρε ελληνικά, τότε πέραμε ελληνικά στα τωρινά. Τα τώρα είναι 300 και 500 χιλιάρικα ευρώ το συμβόλαιο. Που εμείς δεν είχαμε συμβόλαια. Είχαμε πενταετίες, οχταετίες, δωδεκαετίες. Άρα μαύρα. Δεν φαινόντουσαν. Το μυαλό σου. Δεν φαινόντουσαν πουθενά. Κανονικά, ρε αφού το ξεζούμισαν το δωμάτιο πουλινό τώρα. Αν είσαι ποδοσφαιριστή επαγγελματία, κολλάει αίσθημα κανονικά. Φυσικά. Πώ είναι μαύρα τότε. Αφού λες ότι δεν είχατε συμβόλαια. Εσύ δεν είπες. Μισθό είχαμε, ρε Κώστα. Μισθό νόμα με ΙΚΑ. Από τα πριν ζούσαμε. Από τα πριν. Τα πριν φερόντουσαν πουθενά. Όχι. Α, μπράβο. Άρα τα μαύρα που είπε ο Γιώργος. Α, είδες τι άλλο που θα λέει. Δηλαδή έπαιρνες 50.000 ευρώ και έπαιρνες άλλα 800.000 ευρώ πριν. Τι έπαιρνε, ρε. Πόσα έπαιρνες, είπες μισθό. 70.000 δεν είπες. 70.000 ελληνικά. Αυτό σου λέω. Και 70.000 πλήρωνα νίκιο. Μπράβο. Και έπαιρνες μαύρα 800.000 από τα πριν. 800 δεν παίρναμε, αλλά να σε πω κάτι. Περίμενε λίγο. Άρα από αυτά τρένο ήταν η ομάδα του Θωμάτου Βουλινού τότε. 150.000 στη νίκη, για εκτός μέσα στη Λάρισα, δηλαδή μέσα σε μικρές ομάδες εισαγωγικά. Μέσα στον Ολυμπιακό είχαμε 500 και τέτοια. Άστο. Τα παίρνατε αυτά. Ναι, πρέπει να κερδίσουμε εμείς. Μέσα στον Παναθηναϊκό, κάτσε καμία σύγκριση τώρα. Εκεί τόσα ήταν αυτά. Πάω ΚΑΕΚ Παναθηναϊκός 500.000. Άρη 300 νομίζω. Γιατί πιο λίγα με τον Άρη.
Ήταν Ηρακλή. Τόσο 300 και ο Ηρακλής. Το ίδιο Άρη και Ηρακλή. Ήταν εντός συνόρων. Η Αθήνα πλήρωνε. Η Αθήνα πλήρωνε στα πριμ. Γκολ είχε πριμ. Τι να είχα. Στον γκολ είχε πριμ. Όχι, ρε, δεν υπήρχαν τέτοια. Τι γκολ και. 8-0 να κέρδισε από το πριμ. Τι με λες τώρα. Όχι, εσύ ανέβαζε γκολ. Όχι, ρε, δεν είχε τέτοια. Αυτά ξεχάστε τα ρε τότε. Τι γκολ. Αυτά είναι τώρα που. Και τώρα γιατί τώρα. Το ωραιότερο γκολ που έβαλε με τον Πάκου ποιο ήταν. Πού να θυμάμαι, δεν θυμάμαι ούτε ένα. Ούτε ένα θυμάμαι, μα το θυμάμαι. Ναι. Και έβαλα 12, 14, ούτε θυμάμαι. 10 το χειρότερο σου παιχνίδι. Και αυτό δεν το θυμάμαι. Ούτε, ούτε το καλύτερο μου παιχνίδι θυμάμαι. Ναι. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, για να στα πω εγώ τώρα για να καταλάβεις. Εγώ για να φύγω από τον ΠΑΟΚ, γιατί μάλλον σαν με Βουλινό, έφερα 28.800 στον ΠΑΟΚ. Το άκουσες το νούμερο. Και το 800. Ναι, 28.800 ήταν η αντιπροσφορά. Έπρεπε να δώσω 28.800 για να μείνω ελεύθερος. Κανελάκης. Δηλαδή ο Κανελάκης πλήρωσε 30 εκατομμύρια στον ΠΑΟΚ για να μείνω εγώ ελεύθερος για να μπορώ να πάω στον Ιωνικό. 28.800. Μπράβο τον Κανελάκη. Κατάλαβες, σου λέω. Εγώ πήρα 28.800 από τον ΠΑΟΚ στα 5 χρόνια. Παραπάνω πήρες. Το μυαλό και μια λίρα πήρα. Παραπάνω πήρα, δεν το λέει. Ξέρεις πόσο είχαμε προλογική δήλωση κάθε χρόνο όλοι οι ποδοσφαιριστές. Γι' αυτό έχει σπίτια σε όλη την Ελλάδα. Ναι, γι' αυτό έχουμε. 5 εκατομμύρια ήταν το πολύ. Το πολύ. Ο ποδοσφαιριστής. Το πολύ. Φορολογική δήλωση. 5 εκατομμύρια αυτή ήταν. Γεια σας. Όταν ο Κοσμάκης έκανε δηλώσεις σε 300.000 δραχμές. Εκτός που ήρθαν οι ξένοι. Εκτός που ήρθαν οι ξένοι. Ναι. Γιατί αυτοί είχαν άλλα λεφτά. Τότε ο Μαγδί τον έκλεισε 10 εκατομμύρια. Δεν ξέρω τι τον έδωσε. Γιατί κάναμε απεργία τότε δεν είχε. Τον πηγαίναμε κουβέρτες, τον κόψαν το ρεύμα. Άστα, μην τα θυμηθάω. Ποιο να το Μαγδί. Κουβέρτες τον πηγαίνατε. Που πάγωναν τα παιδιά του, δεν πλήρωνε το ρεύμα. Βουλινός, ρε Γιώργο. Και γιατί δεν τον πλήρωνε ο Μαγδί, δηλαδή. Τόσα λεφτά έπαιρνε. Συγγνώμη, το σπίτι το νίκιαζε ο ΠΑΟΚ. Δεν το νίκιαζε ο Μαγδί. Και το δικό σου, γιατί δεν το νίκιαζε εσύ και ο ΠΑΟΚ. Αυτό ήταν στους ξένους, ρε. Εμείς μέναμε στα δικά μας. Εμείς φτιάχναμε συμβόλαια, δεν έφτιαχνε ο ΠΑΟΚ στα δικά μας τα σπίτια. Και εσείς τα Χαϊβάνια, οι Έλληνες δεν βάζατε τα σπίτια μέσα στα συμβόλαια. Έλατε. Ποια είναι τότε είχαμε μυαλό, εμεί θέλαμε να παίξουμε μπάλα τότε ρε, τώρα. Τι συμβόλαια να βάλουμε και. Γιατί τι λεφτά έχει τότε να κάνουμε συμβόλαια, ρε. Τι λεφτά, για ποια συμβόλαια μιλά. Δεν υπήρχαν λεφτά τότε. Δεν υπήρχαν. Παίζαμε για τη φανέλα. Και καλά κάναμε που παίζαμε για τη φανέλα. Εντάξει, γι' αυτό μας χαιρετάνε στον κόσμο όλοι. Το μετάνιωσες. Όταν... Όχι, ρε, ποτέ. Όχι. Τρελάθηκες, ρε. Α, μετανιώσεις τι είπε που έπαιξε τον ΠΑΟΚ. Που έπαιξε για τη φανέλα, ρε παιδί, και δεν εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση. Όχι, Μιχάλη. Όχι. Δεν το μετάνιωσα όταν... γιατί ο κόσμος με αγαπάει. Και αυτό είναι μια χαρά. Γιατί αυτούς που παίρνουν λεφτά δεν τους αγαπάνε. Θεούς τους κάνουν, ρε, πάνω από τον ΠΑΟΚ τους έχουν. Οι παλιοί είναι αλλιώς. Οι παλιοί είναι αλλιώς. Δηλαδή, να σας πω κάτι τώρα. Α, μην πω ονόματα, πω ότι ποδοσφαιριστές. Όλο δεν λες ονόματα, ρε παιδί μου. Άμα είναι. Τώρα δεν θες να σε πω να αρχίσω Σκαρτάδος, Κούδας. Τερζανίδης, Σαράμψο, συγχωρεμένο. Δηλαδή όπου πηγαίνανε του αγκάλιαζε ο κόσμο, ρε παιδιά. Εντάξει, τότε αυτοί παίζανε για τη φανέλα, έτσι. Ναι. Για τη φανέλα. Τώρα αλλιώ είναι με τα εκατομμύρια. Τώρα βλέπει τώρα άλλο πάει να κλείσει, να πούμε, ένα και λέει ένα εκατομμύριο το χρόνο. Ένα εκατομμύριο το χρόνο, ξέρει πόσα εκατομμύρια είναι, ρε παιδιά, ελληνικά. Τι, ένα εκατομμύριο ευρώ. 340 εκατομμύρια ελληνικά. Ναι, δράχομαι, το χρόνο. Ναι. Το χρόνο. 340 εκατομμύρια ελληνικά το χρόνο. Και εμεί παίρναμε. Ας του ποτέ δεν τα πέραμε από τα λεπτά, μιλάω βουλάκι τώρα. Εντάξει, ας του τώρα. Τι είπε, είναι η μέρα με τη νύχτα, καμία σχέση. Ας του. Εντάξει, έχει αλλάξει σίγουρα. Τι έχει αλλάξει. Αλλά αυτό που είπες για την αγάπη του κόσμου δεν νομίζω να ενδιαφέρει τον κόσμο ποιος παίρνει εκατομμύρια. Κοίτα, πώς όταν δεν παίζουν καλά. Χάνουν, λένε, α, εσύ που παίρνει τα εκατομμύρια. Εδώ, ρε, Ιωαννίδη, ρε. Πώς δεν το βάλει και με το γόνα του. Ακόμα λίγο το. Και το μεταξύ τι κάνει. Αλλά η κίνηση είναι. Κοίτα που βάζει το πόδι. Εδώ, κοίτα. Στα πλάγια με εξωτερικό φάτσο. Δηλαδή να την βρει την μπάλα. Με το παπούτσι να πάει μπάλα. Και ακόμα θα πηγαίνει στο Θεό. Πώς δεν γίνονται αυτά. Δεν βάζει το πλασέτα αριστερό εκεί. Τον Μπέλκα το πάω ξανά. Πελκίνιο, ρε. Τον ήθελε τον πάω πίσω. Εγώ αυτό τον έχω, φίλε, το έχω πει. Συγγνώμη λίγο. Όταν πήραμε το double, το παιδί πρέσαιρνε μπροστά, έβαζε γκολ. Και όλα τρεξίματα. Ναι, εντάξει. Αλλά τον κυνηγούσαν μετά για να φύγει όταν έχασε με την κεράσματα. Εγώ τι τότε. Έλεγα τότε. Τι έλεγα τότε. Αφήστε τον Μπέλκα, δεν έχουμε παίκτησα για αυτόν. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Βγάζαμε τον Κωνσταντέλια από πίσω. Τώρα καμία σχέση με Κωνσταντέλια. Και ποιο πήρε στην Γιατί δεν κατάλαβα του Μπέλκα. Ο ένα έχει 500 εκατομμύρια και ο άλλο έχει 5. Ποιο πήρε στη θέση του Πέλκα. Το Μουρκ. Το Μουρκ, μπράβο. Μπράβο, Κωνσταντίνο. Όταν έφυγε ο Πέλκα, λέγανε όλα. Αλλά ξέραμε ότι τα τρεξίματα του Πέλκα δεν τα είχε ο Μουρκ.
Ξέραμε ότι έβγαινε από πίσω ο Κωνσταντέλιας γι' αυτό. Σωστά. Ήταν όλα δουλεμένα στην προπόνηση. Εντάξει. Όλα τα ξέρετε εσείς. Υπήρχε πλάνο. Τριετίας και τετραετίας. Βέβαια. Αεροπλάνο. Δούλευε ο Βαγγέλης ο Μπουρλιατόπουλος στα τμήματα υποδομής, να πούμε. Και ο Κώστας ο Μάλλης. Με το χουχού. Ο Κωνσταντέλιας τι μισθό είχε, ρε παιδιά, πριν γίνει επαγγελματίας, ξέρετε? Όχι. Μισθό αφού δεν είχε. Είχε. Όταν δεν ήταν επαγγελματίας. Άρε Πουλιοτόπουλε, μια μέρα πρέπει να σε βγάλω στον αέρα. Έλα. Αφού δεν ήταν επαγγελματίας. Ποιος? Ο Κωνσταντέλιας. Σαν ερασιτέχνης. Τι λεφτά έπαιρνε. Πάρ' τον Πουλιοτόπουλο. Τι λεφτά. Μαρλές, πάρ' τον Πουλιοτόπουλο. Βαγγέλης λέγεται. Γιορτάζει και ο μεθαύριο. Το άκουσες το νούμερο? Ναι. 120.000. Ωραία. Γιατί πολλά είναι. Τέτοια μάτια έχουμε στον ΠΑΟΚ. Φυσικά. Άρα είναι καλό αυτό. Εννοείται. Α, μπράβο. Όχι πάντα όμως. Όχι πάντα. Εντάξει. Σε αυτό συμφωνώ. Όχι πάντα. Και δεν έπαιρνε μόνο ο Κωνσταντέλιας. Βολεύτηκαν κι άλλοι κοντά στον Κωνσταντέλια. Όταν λες βολεύτηκαν κι άλλοι. Με την αξία τους, έτσι, δεν υπονοώ κάτι. Ότι βοηθήθηκε η οικογένεια Κωνσταντέλια. Και καλά έκαναν. Καλά, ρε φίλε, συγγνώμη λίγο. Άμα έχεις ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή, βλέπεις ότι έχει ελπίδες να παίξει, ξέρω εγώ, μην πω πού. Δεν θα τον πληρώσει, πρέπει να τον πληρώσει. Νοήτε. Για να τα έχεις όλα καλά. Νοήτε. Γιατί ο πατέρας, άμα δεν είναι καλά, στο σπίτι δεν θα είναι καλά, δεν θα είναι και ο παίκτης καλά να αποδώσει. Αυτά είναι αυτονόητο, ρε Κωνσταντίνε. Έχεις δίκιο, έτσι. Γίνεται δουλίτσα στον ΠΑΟΚ. Στις ακαδημίες, ναι. Πότε θα παίξουν αυτοί οι παίκτες? Γιατί δεν παίζουν. Πού παίζουν? Κουλιεράκης δεν παίζει. Ρε, έχεις άλλους 200 παίκτες από πίσω. Ξέρω, γιατί δεν χωράνε όλοι, ρε Μιχάλη, όμως πώς θα παίξουν όλοι δηλαδή? Άμα έχεις 30 ξένους, πού να χωράνε? Αυτό λέγαμε πριν το διάλειμμα με τον Γιώργο. Εγώ το λέω 10 χρόνια. Φαντάσου μια εντεκάδα του ΠΑΟΚ. Ναι. Με Έλληνες παίχτες που οι οποίοι έχουν περάσει. Ό,τι καλύτερο. Τα τελευταία χρόνια. Ό,τι καλύτερο. Στο λέω εγώ, ό,τι καλύτερο. Λίρα της δεξιά. Ναι. Γιαννούλης αριστερά. Συγγνώμη λίγο, με έδωσες πάσα τώρα. Πήρε Σότο. Ναι. Έδωσε το Λίρα της στον Αστέρα Τρίπολης. Ναι. Ο άνθρωπος με το που άρχισε να παίζει, τον κάλεσε εθνική. Δηλαδή λέμε, αμάν, βγάλαμε και παίχτη. Βγάλαμε και παίχτη. Και μετά τι έγινε? Μηδέν. Εντάξει. Μηδέν. Δηλαδή τι, ξέχασε την μπάλα? Όχι, δεν ξέχασε. Ξέχασε τα τρεξίματα που έφτιαχνε 12 χιλιόμετρα σε κάθε προπόνηση. Είχε τραυματισμούς πολλούς. Στο πρόσωπο τώρα τι δουλειά έχει με τα πόδια? Στο πρόσωπο τραυματίστηκε και δεν ξαναέπαιξε. Α, αυτό. Εντάξει. Δε, φάνηκε ότι δεν τον υπολογίζει. Και τώρα στον Αστέρα πώς παίζει? Άλλο τώρα η φανέλα του Αστέρα Τρίπολης και άλλη του ΠΑΟΚ. Θα σου πει ο 178. Συγγνώμη, όταν παίζεις μπάλα, ναι, παίζεις με την ίδια απόδοση. Τι έγινε? Όχι, δεν είναι πάντα έτσι αυτό. Στον παίχτη, λέω. Έχω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ και χρόνια. Α, τον Αστέρα. Φιλωμένο. Α, τον Αστέρα, ρε Κωνσταντίνε, σου λέω. Φιλωμένο. Το Λίρατζι τι ενέργειες κάνει, ναι, με τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Και όχι με το Αστέρα. Άμα ήταν στον ΠΑΟΚ, βλέπεις τι απόδοση έχει στον Αστέρα και λες, μπορούσε να παίξει τον ΠΑΟΚ από το παιδί. Για ποιον λέω? Εγώ λέω, ναι, για το Λίρατζι. Ναι. Αυτό λέω, ρε Κωνσταντίνε. Δεν λέω κάτι άλλο. Όσες φορές έπαιξε, σου έδειξε εσένα ότι δεν μπορούσε να παίξει? Όχι, ούτε μία. Ούτε μία. Όχι, ο Μιχάλης είναι το μήνυμα. Είπα όχι. Όχι, είπες και εσύ. Ναι. Ναι. Για ακούσε εδώ. Πήραμε τον Νότο, καλύτερο παίκτη. Σουνίδη. Ελίσσεται από δεξιά. Την κόψη και ο Φραντζέσκο περιμένουν τη σέντρα του Σουνίδη και από πίσω ο Βρίζα. Του δίνει σέντρα για τον Βρίζα. Με στην άσκηση. Θα δώσει αυτό για τον Καπετανόπουλο. Κάνει το κοντρόλ με το στήθο του Δημήτρη Καπετανόπουλο. Θα κάνει και την σέντρα για τον Τινκόφσκι. Την κόψη και την κεφαλιά. Μόλι άω την μπάλα πρέπει να έχει κλείσει και το δοκάρι. Ποιο μάτσι είναι αυτό, Ρογιώργο? Δεν ξέρω. Ξέρω ότι είμαι εγώ. Εσύ σου δεν γίνονται αυτά. Εγώ ένα παουκάρι είναι, ναι, στην Τούπα. Ναι. Βρίζα, εγώ είχα φύγει. Ωραίο. Το ξαναβάλω τώρα που το στείλανε. Τέλειο. Λοιπόν, πριν μπει, Μιχάλη, πριν σε δούμε και λέω, μόλις σε βλέπω να άρχισε, ξέρει, ανάβω πυρσό. Εγώ είμαι φτιάχνει η μέρα μου. Ναι, είσαι παίκτη ψυχολογία, ρε φίλε. Δηλαδή να μην είμαι καλά στον αγωνιστικό χώρο, μόλις μπει εσύ και σε έχω δίπλα μου. Θα γίνει 100%, άκουσε, σου λέω. Ναι, θα γίνω καλά. Γι' αυτό μόλις σε βλέπω στην κάμερα. Για αγωνιστικού χώρου μιλάω και όχι για το ράδιο, έτσι, για να καταλάβει ο κόσμο. Εννοείται. Λοιπόν, και λέμε κάτι. Μιλούσαμε για. Προσπαθούσαμε να φτιάξουμε μια ενδεκάδα με μικρό. Συγγνώμη που σε διακόπτω, ρε Γιώργο. Ρε παιδιά, είπατε τώρα για ψυχολογία. Δεν γινότανε. Δηλαδή με λένε τώρα δεν έχει ψυχολογία να. Άντε να μην πω τίποτα στον αέρα και μας κλείσουν μια και καλή. Λοιπόν, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, ρε παιδιά. Δηλαδή έμπαινα μέσα στο αγωνιστικό και λέτε, άντε να σας πάρω το κεφάλι, ρε. Δεν έβλεπα. Δηλαδή, έπαιζα, ναι. Τώρα γιατί υπάρχει αυτό? Και θέλουν επίσκεψη στα μηχανάκια. Αυτό λέω. Δηλαδή, έπεσα με Μαραντόνα μέσα στην άπαλια. Ποιε Μαραντόνα, ρε, κατούρα, τα μπουκιά. Ναι, τέτοια ψυχολογία σου λέω. Άλλο. Ρε, με λέγανε ο κάτω παιδί. Άντε, ρε, να σε πάρουν το κεφάλι. Δηλαδή, δεν ξέρω, βλαμμένο ήμουνα. Αλλά είχα ψυχολογία, παιδιά, να ανεβάσω όχι μόνο την 11η τη δικιά μου. Ήταν και άλλε 300 11.
Τους έφτιαχνα εγώ, ναι, Κώστα. Άρα δεν ήταν έτσι, εσύ τους έφτιαχνες. Δηλαδή, όχι, δεν είχε άλλους τρελούς. Είχε. Γιατί να σου πω κάτι, τα δίναμε όλα μέσα στον γνωστικό χώρο. Ναι. Εντάξει. Υπήρχαν κάποιοι που. Εντάξει, έτσι ήταν, τι έκανα. Αλλά άλλη ομάδα. Θα μου πεις τώρα, Μιχάλη, άλλο οι 10 Ελληνές και ένα ξένος και άλλο. Αυτό λέμε, 10 λέγαμε. Ξένοι και ένα Έλληνα. Αυτό λέγαμε με τον Γιώργο. Παίζει ρόλο, παίζει ρόλο. Εντάξει, παίζει ρόλο. Φτιάξε μια εντεκάδα με παίχτες Έλληνες από τις ακαδημίες ή που έχουν περάσει από τον ΠΑΟΚ τα τελευταία 10-15 χρόνια, ρε παιδί μου. Τι εντεκάδα, πρέπει να βάλω 40 άτομα, ρε Κωνσταντίνε, τώρα σήμερα. Πρόσφατος, δηλαδή. Ρε παιδί μου, Λίρατζη δεξιά. Γιαννούλη αριστερά. Γιαννούλη. Κουλιαράκι, Τσιόλι, Έλληνες. Ναι, ναι. Τσιόλι, Κωνσταντέλια, Κουλιαράκης, ανακατεμένα. Ναι, ναι, Τσιγκάρας. Τσιγκάρας αμυντικό χαφ. Ναι. Κεντρικό χαφ θα βάλω τον Κωνσταντέλια, δεξί χαφ να βάλουμε. Λιμιό δεν μ' αρέσει ο Λιμιό. Δεν σ' αρέσει ο Λιμιό. Τον άλλο τον Τζίμα, ρε, που είστε κανένα, τον Πεκταρά. Τον Τζίμα να πάρουμε. Τζίμα Σέντερφορ, το μικρό. Τον Πεκταρά που είστε κανένα. Κούτσια, όχι. Τζίμα λέγεται κι αυτό. Δεν θα βάζει κούτσια ή Τζίμα θα βάζει. Φορ. Τζίμα. Τζίμα, γιατί τον κούτσια τον είδαμε. Τον είδαμε. Πώς τον είδαμε, πώς τον είδαμε. Δεν έχει καλό χαρακτήρα. Πού το ξέρει. Το ξέρω. Δεν έχει καλό χαρακτήρα. Τι ιδέα πάμε, δεν θα τον παντρέψουμε. Έχει κόρη. Έχω δύο. Θα την έδινε στον κούτσια. Δεν είναι καλό χαρακτήρα. Κοίτα, δεν μπορώ να πω την κόρη μου πάρε αυτό, να η κόρη μου πάρε. Μου, αν σου έλεγε μπαμπά από εδώ το αγόρι μου, θα τον έδινε. Ή θα έλεγε εσύ κακό χαρακτήρα. Άμα το έλεγε για μπάλα τον θέλουμε, Μιχάλη. Ναι. Τι σε νοιάζει ο κακό χαρακτήρα. Παίζει ρόλο, κύριε. Πώς παίζει ρόλο. Μεγάλο ρόλο. Ο Καστίγιο Πεχταρά ήταν. Ναι. Ο Ουάρντα. Πεχταράς. Ναι. Παίζει ρόλο, σε λέω. Σου λέω. Παίζει ρόλο. Άρα θες καλά. Έχεις εσωτερικό κανονισμό, μόλις μπαίνεις στα ποδητήρια. Κάτσε να το αναλύσουμε λίγο. Ναι. Το ναι. Κακός χαρακτήρας, τι εννοείς για τον Κούτσα. Να μην χαλάνε τα ποδητήρια, ρε. Δηλαδή, με τι τρόπο. Με τι τρόπο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μαγιά. Πάλι δεν ξέρω. Τι? Πάλι μπάλα στην κερκίδα. Μαγκιά. Τι δεν θες μάγκες στο ποδόσφαιρο. Θέλω μάγκες, όχι με τους συμπαίκτες μου. Όχι με τους συμπαίκτες μου. Ναι. Με άλλους ναι, σε θέλω, σε κουστάρω. Ναι. Σε άλλους βγάλε μαγιά, όχι μόνο μαγιά, και θα σε βγάλω κι εγώ μαγιά. Έτσι. Πρώτος μάγκας είσαι, αλλά με τους συμπαίκτες να πουλάς μαγιά τώρα, εγώ είμαι αυτός και εσύ είσαι αυτός και ο άλλος είναι αυτός. Δεν είναι αυτός. Δεν είναι καλό. Ναι. Και έτσι ακούστηκα. Δεν το ξέρω. Μιας και λέει για μαγιά ο κύριος Λεοντιάδης, για να ακούσουμε λίγο αυτό. Παλήσε. Απειλείται γενική σύραξη. Μεταξύ των παικτών, μετά από ένα φάουλ που έκανε ο Τουσουνίδης, εκνευρίστηκε στο Μητρόπουλο. Αναγκάζεται η αστυνομική δύναμη να περάσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο κύριος Νικάκης καλεί κοντά του τον Μητρόπουλο. Κόκκινη κάρτα λοιπόν στο Μητρόπουλο και κόκκινη κάρτα στο Λεοντιάδη. Πού σου γάμα, εγώ δεν είχα τι το θύμισες τώρα. Εγώ δεν είχα κάνει τίποτα. Μέσα ήμουνα σε εκείνο το μάτι. Στα επίσημα κιόλας. Τι? Σε πούλησε μαγιά ο Μητρόπουλος. Όχι, ρε, και στον Τουρσιδίδη από το λαιμό τον πήγε από το κέντρο στο κόμμα. Όχι, αυτό σε τσουβάλια στο Μητρόπουλο. Αυτό που βλέπει απέναντί πίσω σου λίγο τώρα. Μετά έτρεξα εγώ. Το έχω δει μετά. Μετά τσαμπουκά. Και το κοιτούσε. Όχι, ρε, εγώ ήμουν πρώτα από το αριστερό χάβρε. Τι δουλειά. Αυτό έγινε στη θύρα 2 ναι, και εγώ ήμουν στη θύρα 5 όταν έτρεξα. Και έτρεξες. Όχι, έτρεξε. Τον άφηνα. Έτρεξε, ναι. Έτρεξε από εκεί και μετά τον πήρε καροτσάκι. Αυτό, πριν δω το βίντεο, σαν το ζω τώρα ξανά. Ναι, ναι, ναι. Κοίτα εδώ, να σου πω τώρα καταστάσεις για να καταλάβεις. Παίζει ένας διαιτητής Θεσσαλονικίος μέσα στο Καραϊσκάκι. Πώς έγινε αυτό. Άκου, έγινε. Και στο αεροπλάνο μαζί μετά, τέλος πάντων. Παρανεβού την καταπακτή. Τι ωραία στιγμή. Πού πας, ρε, πού πας, με λέει, πού πας. Μιχάλη, Μιχάλη. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη στιγμή που έζησα πριν τόσα χρόνια. Να είσαι καλά, κύριε. Ναι. Την έζησα και τη ζω τώρα ξανά που το είδα. Ακούστε ρε, να γελάσετε, ρε. Ακούστε σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε Γιάκοψη προπονητή. Τότε έβραζε το αίμα μου. Μέσα στο Καραϊσκάκι, ακούστε να γελάσετε. Παρανεβού την καταπακτή, εγώ να βγούμε. Με λέει, πού πας. Κάτσε εδώ, ρε, με λέει. Εδώ. Αφήνει να πούμε, τους λέει τους 10, ανεβείτε. Κρατάει εμένα και τον Μητρόπουλο. Μην με χαλάσετε το παιχνίδι. Ναι, ο διαιτητής. Άκου. Ποιος το λέει αυτό. Ο διαιτητής εμάς, εμένα και τον Μητρόπουλο. Σε αυτό το match. Ναι, ρε, όχι. Α, σε άλλο. Μέσα στο Καραϊσκάκι σου λέω. Α, sorry. Και πρωτάθλημα, όχι κύπελο. Πρωτάθλημα. Ναι. Μην με χαλάσετε το παιχνίδι, θα σας καταλάβατε. Ναι. Δίνουμε τα χέρια με τον Τάσο. Το λέω, κοίτα, όλο εμεί τρώμε κόσμο. Παίξε να πούμε, κέρδισε να πούμε και τελείωσε. Ένα παίξε μπάλα όμω. Έτσι. Άσε τι μάκε του, δεν κατάλαβα. Οι επίφοβοι ήσασταν. Ναι. Ανεβαίνουμε πάνω. Τρίτο λεπτό κερδίζει κόρνερ ο Ολυμπιακό. Ναι.
Πάω να πάρω την μπάλα δεύτερο δοκάρι, παιδιά, να φύγω. Mm. Ναι, τρώω μια αγωνιά. Το βλέπω, τι κάνεις, λαλάκα, ναι. Το, από το Μητροπουλό. Με λέει, ναι, mm. Όχι, με λέει, εσύ είσαι. Ναι, τον κοιτάω. Το λέω, κάσε πω. Αρχίζει ψιλορίχνη, ψυχαλίζει. Αρχίζει, ψυχαλίζει. Έκτο, έβδομο λεπτό, να μην σας τα πολυλογώ, ρε παιδιά. Παίρνει την μπάλα δίπλα στον μπάγκο. Το δικό τους. Το άσε πω, παίρνω φόρα, ρε παιδιά. Με λέει ο Σκαρτάδος, μη, τι μη, εγώ έχω βάλει. Έχω βάλει τα. Σκουμπό στο τούρμπο. Τι, στο στομάχι τάκλιν και το βάζω μέσα στον πάγκο. Μέσα στον πάγκο. Το λέω, όχι, έγαμο. Εσύ είσαι. Εσύ να λέω. Δίδυκε κολσίδα. Έρχεται ο διατητής. Άντε με εσάς θα ασχολούμαι, λέει. Έκτο λεπτό. Άντε το λέω. Καλά. Ο Μητρόπουλος ήταν από αυτούς τους παίκτες. Δεν καταλάβαινε. Όχι, όχι, όχι. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο ήταν αγρίμη. Εκτός ήταν Παναγία. Έτσι δεν είναι. Παναγία. Και ο Ανατολάκης ήταν τέτοια φάση. Ο Ανατολάκης ήταν βλαμμένος, άστο. Καλά, ήταν. Άστο, βλαμμένο, άστο. Αλλά ήταν τέτοια φάση κι αυτός. Στον αγωνιστικό χώρο αγρίμη, εκτός ήταν κατάκι. Αγρίμη, τι αγρίμη. Πλούσε μαγιά και που το έπαιρνε. Εντάξει. Άστε τώρα. Άμα είχε τους διαιτητές μαζί του, λογικό είναι. Ο Μητρόπουλος πλούσε μαγιά σε όλους. Άστε. Ο άλλος ήταν αλλιώς, ο άλλος είναι αλλιώς τώρα. Άστε. Ο ένας είναι μάγκας και ο άλλος είναι να μην ποτεί. Καλτζάκης ήταν μάγκας. Καλτζάκης ο Γιάννης ήταν πολύ καλό παιδί, Παναγία. Και στο γήπεδο. Στο γήπεδο σκότωσε. Γι' αυτό, γι' αυτό. Το θυμάμαι γι' αυτό, λέω. Κάτσε Αθανασίου ήταν το δρεπάνι τώρα του Παναθηναϊκού, το δεξί μπακ. Ναι, ναι, ναι. Αυτό σακώνησε τις τάπες Μαυρέας. Ο Τζακ. Δακώνησε. Άστο σου, λέω. Δολοφόνο. Ο Τζακ Χατζη Αθανασίου. Άστο. Πρώτα απ' όλα να σε πω κάτι, πήγε να τον περάσει με δύο πόδια τα χρονοσμένα. Δεν υπήρχε ένα πόδι τότε. Σε πήρα το κεφάλι, το πόδι όπου σε βρει. Όμω ευρύ, άστο τώρα. Εντάξει, υπήρχαν Παπαδόπουλο Ανδρέα του Ιωνικού. Ο Παναίδιο Χατζεδανασίου και αυτό Παναγία μου. Έχει τέτοιε πίτε. Πολλού. Εντάξει, ήταν άλλα τα. Τότε έφτιαχνε τρίπλε και ποδιέ και τέτοια. Σε σηκώνανε. Περίμενε την άλλη βάση. Να πα σε νοσοκομείο. Σε σηκώνανε. Άστο. Α με κάνει μαλάκα εμένα τώρα του συγγνώμη, παιδιά. Με ήρθε τι να κάνω. Α με τι. Άστο κρύψου. Α με ξεφτυλίσει. Κρύψου σου λέω, κρύψου. Άστο. Με τα δύο πόδια κιόλα, το ένα. Το ένα μπορεί να μην πονά. Με τα δύο, άντε ξανακάνε. Περίμενε. Κορμπόκης, παρέμβαση από τον Ίγκεσον Πλάγιο. Ίγκεσον. Και θα λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι μόνιμα εγκατεστημένος. Μαλίν, Μαλίν. Εκεί κάτω από το μισό του γηπέδου. Για να δούμε, Λεωτιάδης. Η σέντρα του Λεωτιάδη. Το σούτ από τον Κορμπόκη και η μπάλα στα δίχτυα. Κυρίες και κύριοι. Να σας πω τώρα, Γιώργο. Με σέντρα, δεν θυμόμουν να ήταν σέντρα δική σου, ρε. Ήταν ο Μασούρας της εποχής. Ακού, ο Μιχάλης. Ποιος έβγαλε σέντρες χθες ο Μασούρας. Όχι, μην το ξεφτυλίζεις τον Μιχάλη τόσο. Να γελάσετε, ρε, να γελάσετε. Τρέχει ο Προμπόκης πριν να πούμε στο πάνελ, πριν τον μπάκο τον πιάνω, το ρίχνω κάτω. Πού να πας, βάζει το κεφάλι του στο χόρτο. Θα με πνίξεις, μη μιλάς, τον έλεγα εγώ. Θα με πνίξεις, μη μιλάς, ρε, κάτω εδώ. Έρχεται ο διαιτητής, σφυρίζει. Τρίτο, τι σηκωθείτε. Ποιο θα σηκωθεί. Το λέω τρία λεπτά να δει το μάτς, θα κάτσε εδώ. Το διαιτητής από πάνω μας, τρίτο, βρε. Άστονα, είπα, έλεγα και κοσμητικά επίθετα. Πού είχα καταλάβει ελληνικά ο διαιτητής. Ναι. Λέω, κάτσε εδώ, βρε Σπύρο του διαιτητή. Τελικά ήρθε ο διαιτητής, μας σήκωσε. Πάμε να παίξουμε. Τι να παίξουμε, ρε, έληξε. Σπύρα να φύγουμε, βρε, έληξε. Στο 87. Μεγάλη πρόκληση, εντάξει, την προηγούμενη χρονιά το είχε πάρει το κύπελο Κυπελούχων, η Μαλίν. Ναι, 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 ναι. Τι, τι χρονιά είναι αυτό το μάτς? 80. Λέω, για χρονιές δεν 1823, μετά την Επανάσταση. Αυτό ήταν με τον Κολοκοτρώνη που παίζαμε τάνο. Πάμε στο διάλειμμα για να θυμηθούμε την χρονολογία. Θέλω να θυμηθούμε τη χρονολογία, γιατί θυμάμαι ότι είναι ίσως το πρώτο. 90-91. Το πρώτο γκολ που έκλαψα. Το 91 είναι Γενέβη, δεν μετράνε. Άρα, 90. Θα το βρω άμα πω. 11 χρονών. 11 χρονών. Θα το δούμε. Λοιπόν, σε λίγο επιστρέφουμε. Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Ιντερβέντεν. Τώρα είναι αυτό το κλασικό που λέμε, ηρεμία μετά την καταιγίδα, ε. Ναι, ναι. Το ουράνιο τόξο βγήκε τώρα. Ρε τον άτιμο. Βγήκε να πάρει μια ανάσα και θα ξαναμπεί. Μας αναστάτωσε, γυρίσαμε το μάτς τώρα από 2-0 που χάναμε, το κάναμε 4-2, 2-4 εκτός έδρας. Ρε το Λεοντιάδη μας έστειλε. Εκείνο το θυμάμαι τον Ολυμπιακό, τον τρόπο. Τώρα μου το έστειλε ο Άλεξ. Άλεξ, θα σε κάνω αρχισυντάκτη.
Θα τα έχεις όλα έτοιμα στο δευτερόλεπτο. Μη σου πω ηχολήπτη θα σε κάνω. Ηχολήπτης μάλλον. Ηχολήπτης. Εύκολα. All around. Ανοίξουμε γραμμές. Να σας ανοίξουμε γραμμές, αλλά αισθάνομαι τώρα ότι θέλω να μασάζ. Ή μετά το μασάζ. Θέλει ένα καλό. Τώρα δεν θα ανοίξουν όλα. Ναι. Έχουμε κάνει κάτι κομπάρες. Πάνω από αγοράσεις ζαρτινιέρες. Πάρω και τον παπαγάλο και γουστάρουμε παρέα. Παπαγάλος. Το μάζι να μιλάει. Ναι. Αυτό έτσι, το βλέπω είναι. Θα το καταφέρω. Καζός είναι και έτοιμος να αρχίσει τα πινελίκια είναι. Ναι, με τόσα που έχει ακούσει. Αλλά αν και τον βλέπω για απουσιολόγο τον βλέπω. Ναι, με φλωρός. Το σπυρί, το κλασικό στη μύτη πάνω και με το πίον. Ποιος λείπει. Πόρε φίλε, τι ωραία. Βάλαμε και λίγο Iron Maiden για να χαλαρώσουμε τώρα. Πιο χαλαρωτική είναι η Iron Maiden από το Λοντιάζ. Πω τον Άντρου, σαν να έτρεξε μαραθώνιο αισθάνομαι. Ασταμάτητος. Μα έτσι ήταν και σαν παίκτης. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Έχανε την μπάλα ή του την παίρνανε ή ξανά, αυτό κάτι γινόταν. Και πίσω πρώτος ξανά. Ωραία, να το πάω και ο Αλεξούλης. Δεν τον ξεχάσω. Είχανε ο Γιάννης νομίζω. Ναι. Τον είχαν. Απ' τη Λάρισα. Ναι. Τον είχαν. Γιατί μετά έπαιξε και ένας Αλεξούδης στον Παναθηναϊκό σεντερφόρ. Ναι, το θυμάμαι και αυτό. Γιατί θυμάμαι τότε εκείνη την εποχή είχαν το Μαυρέα είχαν για δρεπάνη. Ναι. Που ήταν κιόλα. Εντάξει, δεν καταλάβαινε τίποτα ο Αντώναρος. Λοιπόν, ο Καλαματιάνος. Αλλά ο Αλεξούλης ήταν. Το έχω πει αρκετές φορές. Τώρα είναι ευκαιρία ξανά. Ήταν αυτός που αν κάποιος στον αγωνιστικό χώρο στο 25ο λεπτό χτυπούσε το Λοντιάδη παραδείγματος χάρη που τον έχουν μηχάνει εδώ στην άλλη φάση μέχρι να τελειώσει το ημίχρονο ή θα τον έστελνε 3 μέτρα πάνω να σκάσει κάτω σαν το καρπούζι ή θα έπαιρνε κίτρινη ή κόκκινη. Αυτό δεν γλίτωνε κανένας. Όποιος χτυπούσε συμπαίκτη του τον τελείωνε, αν όχι στην επόμενη, στην πρώτη ευκαιρία τον τελείωνε ο Αλεξούλης. Τον στάμπαρε και τον είχε. Το λόκαρε. Ναι, κανονικά. Όπως βλέπουμε στα έργα με τα αεροπλάνα, τα μαχητικά, ας πούμε, έτσι είναι το. Σέμο θυμήθηκα τώρα. Λάζαρο. Ναι. Λάζαρο Σέμο. Και ο Δημόπουλος είναι καλός για τέτοια. Δημόπουλο πώς τον παίζανε, δηλαδή. Γιατί ο Δημόπουλος και ο Θανάσης ήταν. Ήταν της τρίπλας και της τέτοιας και τρώγε πολύ ξύλο. Και ήταν μεγάλος. Γλανός. Γλανός. Ποδοσφαιρικά. Καλά, όχι, πέρα από αυτό. Ήταν θεατρινίστικος, φοβερός. Ήταν Σαραβάκος. Δηλαδή έκανε. Ναι. Ήταν σχολή του Παναθηναϊκού εκεί. Δηλαδή γαλάκος, Σαραβάκος. Μπορεί να κάνει προπόνηση ειδική γι' αυτό. Σίγουρα. Ναι. Πώς έκανε ο Μπάγκεβιτς για να παίρνει τα πέναντι, ας πούμε, στον Παναθηναϊκό για να. Τι να λες τέτοια για τον Μπάγκεβιτς. Ντροπή. Εντάξει, δεν ήταν σχολή. Ο Μπάγκεβιτς και η Παπανδρέου δεν λες τίποτα όταν είμαι στο στούντιο. Δεν ήταν σχολή Μπάγκεβιτς τα πέναντι. Α πούμε του Πέλκα το πέναντι ήταν σχολή Μπάγκεβιτς. Ήταν, ναι. Ήταν. Ναι, ήταν εποχές πολύ δυνατές. Εγώ θυμάμαι το Γαλάκο έχει πάρει πέναλτι στο ένα πέναλτι στο Καφτατζόγλιο. Δεν είχαν καταλάβει πώς έγινε, ας πούμε. Κουτρουβαλούσε από το κέντρο μέχρι τη μεγάλη περιοχή και μόλις έσκασε εκεί έδωσε πέναλτι. Ναι, δεν θυμάμαι το διαιτητή. Ήμουνα επίσης στο μάτς που σφύριξε κάποιος από την Κερκίδα και έπιασε ο Μπανιώτης την μπάλα. Μόλις είχε πάει. Μπανιώτης Λίμπρα στον Ολυμπιακό και έρχονται την Κυριακή στο Καφτατζόγλιο. Ναι. Ματσάρα, πάμε, ματσάρα. Λοιπόν, και σφυρίζει κάποιος εκεί από τη 13 πέρα. Τη 13, 13. Τώρα, προς τα δεξιά και προς την. Όχι προς τη 10, προς την 1. Και πιάνει ο Μπανιώτης την μπάλα με τα χέρια. Ναι, και τόσο μας λέει τι κάνει, αφού δεν σφύριξε κανένας. Έχει σφυρίξει κάποιος την κερκίδα. Νομίζω πρέπει να ήταν το πρώτο μάτς του Χάρη. Του Μπανιώτη με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ναι. Μπορεί να κάνω λάθος. Ήταν το πρώτο, εκτός τέλος πάντων, το πρώτο που είχε έρθει στην Θεσσαλονίκη. Θυμάμαι ήταν ηλιόλουστο και κατάμεστο το Καφτατζόγλιο. Το βλέπεις τώρα, ας πούμε. Ακριβής. Και το. Ναι. Δεν είχε πάω ξένες μας. Ναι, δεν ξέρω. Είχε πάω ξένες. Αλλά είχε. Εγώ πιτσιρίκος ήταν. Είμαι πολύ μικρός. Δημοτικό πήγαινα. Με είχε πάρει ένα σιός μου, ας πούμε, να πάμε να δούμε το μάτς. Ωραίες στιγμές, ωραίες. Όχι, τα παιχνίδια ήταν μεσημέρι Κυριακής, ρε φίλε. Τώρα τα πάνε 7, 8, 9, 10 το βράδυ, Σάββατο. 3 παρατέταρτο νομίζω ξεκινούσαν. Είχαν μια συγκεκριμένη ώρα. Ναι. Ή 2:30-3 παρατέταρτο. Ναι. Έρα όλα σπορ τα μόνο. Μάτς, ίδια ώρα όλα. Έρα σπορ μόνο και τα λοιπά. Πάμε στην Πάτρα, ποιος ήταν, ο Γεωργίου. Ο Γεωργίου, ναι. Και χαρακτηριστική σύνδεση όταν πήγαινε στη Λιβαδιά,
που ακουγόντουσαν οι κόρνες από τα αυτοκίνητα που ήταν γύρω γύρω. Στην Ξάνθη, στην Ξάνθη. Και στη Λιβαδιά. Είχε ένα ξαθό παίχτη ο Λεβαδιακός, όχι Βόζεμπεργκ. Κάπως λεγόταν ένα περίεργο, να το θυμάμαι τώρα, παλιές αθλητικές Κυριακές. Και Βόζεμπεργκ Ξανθιά, ναι, έχει να δώσει. Ναι, ναι, καλή. Δεν το θυμάμαι αυτό που λες. Και Όφη θυμάμαι τότε, εκείνα τα χρόνια, με τσινό μέσα. Α, και, στο, και στην φέρα, Κρήτη. Βλαστό, στην Κρήτη, Κρήτη γινόταν αυτό. Στην Κρήτη είχε πολύ χαρτάκι. Πολύ χαρτάκι. Δεν θυμάσαι χαρτάκι. Που, το, η εστία που είναι εκεί κοντά στην Κρήτη. Παλέ. Ναι, δεν φαινόταν τίποτα. Σαν τον παλέ. Γραμμές τέτοια δεν φαινόταν τίποτα. Με βλαστό μέσα. Και τσινό και βέρα και. Τζουγκάνοβιτς. Τζουγκάνοβιτς, παιχτάρα. Φανέλα που έβαζε το κεφάλι όταν έβαζε γκολ. Τζουγκάνοβιτς, παιχτάρα. Αλίτης μεγάλος. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εποχή Τζούρτζεβιτς δεν είναι και αυτός. Τότε δεν είναι και Τζούρτζεβιτς. Ναι, 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 ναι. Όσο πρόλαβε να παίξει. Ναι, ναι. Ωραία χρονιά, ρε. Ωραία χρονιά. Περιμέναμε αθλητική Κυριακή μας, μάλλον. Όχι, πάνε χειρό... για ύπνο, μας λέγανε εμείς κρυφά, βλέπαμε αθλητική Κυριακή. Αποθυμένο. Αποθυμένο μου έχει. Ναι. Βάλει ο Ντιάδη στούντιο, λέει. Άντε, τελείωσε το τσιγάρο ακόμα. Το χειρότερο ήταν όταν ήμασταν πρωινή τη Δευτέρα και θέλαμε να δούμε αθλητική Κυριακή. Γιατί όταν ήσουν απογευματινό που βγαίναμε, μα αφήναν καμιά ωρίτσα παραπάνω. Ναι, και το πρωί και το βράδυ. Ναι, ναι, ναι. Καθόλου δεν το είδα. Μόλις έφτανε εκείνη η ώρα. Μόλις σουρούπωνε την Κυριακή. Ήταν ψυχοπλάκωμα. Και αν ήσουν και πρωινό. Άστο. Ψυχοπλάκωμα, κανονικά. Διάβασες. Μήπως να κάνεις μια επανάληψη. Σαν να με βλέπω τώρα αυτό που λες. Αυτή την επανάληψη. Έλα να σε κάνω. Πώς είναι. Έλα να κάνουμε μια επανάληψη. Να δω αν διάβασες. Όχι επανάληψη. Δεν ήταν επανάληψη. Επανάληψη ήταν το καλό το σενάριο. Το άλλο ήταν. Έλα να μου πεις τα μαθήματα. Ναι. Να. Τι έχετε αύριο, κλασική ερώτηση. Συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού Γιάννη Βρούτση για την προσωπία της UEFA, λέει. Πάλι. Της FIFA και της UEFA. Να. Μάλιστα. Οι οποίοι, λέει, ήταν εδώ με αφορμή το παιχνίδι. Του συνόδευα, λέει, ο πρόεδρος ΣΕΠΟ Τάκης Μπαλτάκος, ο αντιπρόεδρος και πρόεδρος Super League Μινάς Λισάνδρου και ο εκτελεστικός διευθυντής της Ομοσπονδίας, μια το αναφέρατε χθες, Ιάκωβος Φιλιππούσης. Μάλιστα. Επιβεβαιώθηκε τόσο από την πλευρά της πολιτείας όσο και από εκείνη των διεθνών συνομοσπονδιών και της ΕΠΟ η επιθυμία για επικοδομητική συνεννόηση, αυτά τα ωραία τα ξύλινα, και η διάθεση συνεχούς συνεργασίας για την επίλυση των όποιων προβλημάτων. Βεβαίως. Θα τα λύσουμε όλα τα προβλήματα. Όλα. Στημένα, από εδώ, από εκεί, όλα. Εκείνο, όλα στη φόρα. Είναι το καλοκαιρινό που ερχόντουσαν τα. Ήρθε εδώ το κλιμάκιο, δεν είδαμε τίποτα. Δεν έγινε τίποτα. Για ακόμα μια φορά. Και οι μεγάλες ομάδες εμπλεκόμενες, ναι, κάποιες μάλλον μεγάλες ομάδες, όχι οι μεγάλες ομάδες, κάποια από τις μεγάλες ομάδες, κάποια δυνατή από την Β' Εθνική. Κάποιοι εκείνοι, κάποιοι τάδε, θα τελειώσει το πρωτάθλημα, θα γίνει επικύρωση βαθμολογίας, γεια σας. Του χρόνου πάλι. Ναι, ρε φίλε. Και δεν είναι μόνο η βαθμολογία που θα επικυρωθεί, είναι και το τι λεφτά παίρνουν αυτές οι ομάδες. Δηλαδή, μια ομάδα που λένε ότι είναι εμπλεκόμενη. Αυτή η ομάδα θα πάρει τηλεοπτικό συμβόλαιο του χρόνου. Για Α' Εθνική λες. Ναι. Να πάρει τηλεοπτικό συμβόλαιο. Ναι, πώς θα πάρει. Άμα είναι εμπλεκόμενη, γιατί να πάρει τηλεοπτικό συμβόλαιο. Αποδείχθηκε τίποτα. Όχι. Μα γι' αυτό δεν αποδεικνύεται. Για να πάρουν τηλεοπτικά συμβόλαια. Δυστυχώς. Και δεν θα αλλάξει ποτέ στην Ελλάδα. Γιατί για να πάρουν τηλεοπτικά συμβόλαια. Ρε φίλε, το κουκουλώνουν. Δεν βγαίνει κάποια απόφαση, δεν βγαίνει κάποιο πόρισμα να μας πούνε αυτός ο παράγοντας, αυτή η ομάδα ήταν σε περίεργα παιχνίδια. Δεν βγαίνει ποτέ. Αυτή η ομάδα λοιπόν και αυτός ο παράγοντας θα πάρουν τηλεοπτικό συμβόλαιο. Ναι, εντάξει. Α, μπράβο. Γιατί αν δεν πάρουν τηλεοπτικό συμβόλαιο, γεια σας. Εννοείται. Εννοείται. Θα μείνουν οι μισοί. Εννοείται. Τώρα με αυτούς τους επόμενους για να μιλήσουμε λίγο για εθνική ομάδα, ναι. Πότε θα. Γεωργία, την Τρίτη. 7 η ώρα. Γεωργία, ε. Ναι. Αυτό πάλι ένα μάτσι, ναι. Ένα μάτσι, το κάτω. Στη Γεωργία. Και αν περάσουμε αυτούς. Πήγαμε στο Euro. Τι μέχρι, δεν πήγαμε στο Euro. Ναι, στο Euro πάμε. Γεια σας. Να παίξουμε με το Λουξεμβούργο, δεν να παίξουμε. Έπαιξε Γεωργία Λουξεμβούργο. Και okay, κέρδισαν. Κέρδισαν οι Γεωργιανοί 2-0, άνετα. Πότε? Χτες. Ναι. Ναι. Βαρασίλια έπαιξε. Όχι, τιμωρημένος. Τιμωρημένος, ναι. Με εμάς θα παίξει. Με εμάς θα παίξει. Στη θέση του έπαιξε ο Σεγγέλια του Πανετολικού. Α, αυτό που μου έλεγες μέσα. Ναι, ναι, ναι. Α, και εκεί μου το καταλάβω. Μάγεψε. Ο Σεγγέλια. Ωραίος παίχτης. Πολύ ωραίος. Εγώ στα παιχνίδια με τον Άρη που τον είδα και με τον Πάκο, τα πανηγύρια ήταν. Εντάξει. Άλλο αφορά στο εθνό μα, παίζει μπροστά σε 60.000 κόσμο και άλλο παίζει το Αγρίνιο. Και τώρα με αυτού που θα παίξουμε. Στη Γεωργία. Ναι, το μπαλάκι έκατσε υπέρ μα εχθέ. Ναι, ναι, και ανάποδα, ναι, με του άλλου. Ναι, ε. Ναι.
Α, δηλαδή με τη Γεωργία. Δηλαδή και άμα η ισοπαλία πάει παράτηση και παίρνει την κατάσταση. Ναι, κανονικά. Ναι. Και αν πάμε στο Euro, πρώτο μάτς με τους Τούρκους. Άντε ρε. Ναι. Τέλεια. Στο Ιντούνα Πάρκ της Ντόρτμουντ. Στο Ιντούνα Πάρκ. Ναι. Πρώτο μάτς με Τούρκους. Ωραίο είναι αυτό που λες τώρα. Δεν το ήξερα εγώ το, ναι, το σενάριο. Και δεν μου λες τώρα, δηλαδή θα παίξουμε με αυτούς και περνάμε στο Euro και ναι, είμαστε όλοι επιτυχημένοι. Έτσι. Εννοείται. Από το πουθενά. Όλα. Και προπονητής. Προπονητής, άμα περάσει, λογική, μπορεί να είναι νέος. Αν δεν περάσει, γεια σας. Θα πάει στην Ελλάδα. Δοκάρι και μέσα είναι καλό, δηλαδή μα κάνει δοκάρι και έξω δεν μα κάνει. Θα πάει στην Ιρλανδία, άμα φύγει από την Ελλάδα. Ναι. Τον έχει πλευρίσει ήδη. Πού θα πάει, Ιρλανδία. Ιρλανδία, τι ωραίο σου Γουστάβο εκεί. Τέλει. Στην Ιρλανδία την εξωτική. Βέβαια. Μια χαρά. Οι Ιρλανδοί μοιάζουν με εμά λίγο. Σε τι? Λίγο στην κουλτούρα, στην τρέλα και σε αυτά μοιάζουν. Σουαρά. Έτσι λένε. Δεν έχω πάει ποτέ. Αυτοί δεν που πίνουνε. Ναι. Εντάξει. Κοκκινόφατσι που έχουν από το ποτό. Λοιπόν. Εματώνονται καλά. Στα υπόλοιπα εκτός της εθνικής ομάδος. Τι πάω, θα πάρει το Κόφαρες. Μάλιστα, πάρει τον καθηγητή. Να μου ομολογήσει, δεν έρχεται. Το Κόφαρες. Έμεινε εκεί. Τελικό 29 Μαΐου. Με Φενέρμπαχτσε 29 Μαΐου στην Αγία Σοφιά. Τελικό. Και όποιο κερδίσει παίρνει και την πόλη πίσω. Με Φενέρ. Φενέρ Μπαχτσέ ΠΑΟΚ τελικός στην Αγία Σοφιά 29 Μαΐου. Δεν θες Ολυμπιακός ΠΑΟΚ τελικός. Δεν πέρασε Ολυμπιακός. Για στο Βίλα. Δεν ξέρω. Για στο Βίλα. Εσύ προτιμάς το Τούρκο τελικό. Για να είναι ωραίο το σκηνικό όλο. Λέω δεν θα είναι ωραίο Ολυμπιακός. 29 Μαΐου ημέρα της άλωσης στην Αγία Σοφιά το γήπεδο με Τούρκους και ΠΑΟΚ, Δικέφαλη, Κωνσταντινούπολη, Πατριαρχείο κτλ. 29, ε. Ναι. Ναι, θα είναι ωραίο. Ερντογάν Μητσοτάκης μαζί δίπλα-δίπλα. Ναι, ναι. Και όποιος νικής παίρνει το κλειδί της στην Αγία Σοφιά. Ναι, ναι. Ναι, έχει ωραία. Ωραία θέματα έχει. Ναι, ναι, ναι. Διαιτητή ποιο θα βάλουν όμως. Τον Μπούτρος Γκάλι. Και τον Κόφι Ανάν. Μπούτρος Γκάλι. Δύο Μπούτρος είχε. Ναι, 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 ναι. Τι λένε, φίλε. Αγίνει τέτοιο σκηνικό, ε. Ωραίο, ωραίο θα είναι. Αλλά πιο προτιμώ το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Εννοείται, ρε, πιο ωραίο. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ξέρω εγώ. Στο... Με κόσμο. Και από τους δύο. Βέβαια, με κόσμο. Και αν μπει η αστυνομία, όχι. Στον κόσμο. Ναι. Είδαμε και κλεισμένο το θηρόν να γίνει. Προσκλήσει. Χιλιά άτομα από κάθε ομάδα. Θα γίνει και αυτό στο Βόλο. Δώρο τελικό. Ένα τελικό κυπέλου, δώρο ένα conference. Το κορυφαίο brand τεχνολογία, κυρίες και κύριοι, με ημάρις, GPS βυθόμετρα, σύρματι υποδέκτες, έξυπνα ρολόγια, action cameras, με ημάρις.com είναι το e-shop. Όλα, ό,τι έχει να κάνει με την τεχνολογία θα το βρείτε εκεί, σε ένα από τα τρία καταστήματα, εδώ στο κέντρο, στην Αγγελάκη 3 και το τηλεφωνικό κέντρο στο κεντρικό κατάστημα που βρίσκεται στην Ελπίδος 34, είναι το 634-513, με ημάρις. Και όλα τα λεφτά. Την 11 την έφυγε με τον Λουδιάδη, αυτή που αφήσαμε πριν, πριν μας κάνει το. Θερματοφύλακα βρήκες. Έλληνα, όχι. Αλλά θα έβαζα άνετα από τα πιτσίρικα που έχει πάω. Έχει καλούς θερματοφύλακες. Τα έβαζα ένα μπαλωμένο, ξέρω εγώ. Ένα ταλιχμανίδι. Ο μπαλωμένος και ο ταλιχμανίδης. Μπαλωμένος... Αυτός που παίζει περισσότερο που είναι από πίσω είναι ταλιχμανίδης. Ναι, μπαλωμένος, ταλιχμανίδης, Τσιόψης. Είναι μια τριάδα πολύ καλή θερματοφύλακες. Τσιόψης. Ναι, μπράβο του. Καλώς, ναι. Από πού, από εδώ είναι ή τον πήρα από κανένα. Νομίζω είναι από εδώ. Ναι. Καλύτερα από το φυλάκι, και οι τρεις. Σέντερ μπακ εκεί. Κουλιαράκι. Αυτό τώρα ο Ζαφυρίου, πώς το λένε, ο Παναγιώτου. Παναγιώτου. Χιλέα Ζαφυρίου, ρε. Χιλέα Ζαφυρίου. Και Βελής. Πουλενά. Το Βελή το θυμάσαι. Πώς δεν θυμάμαι. Κατερινιώτης. Ναι. Με άρεσε, αλλά αυτό δεν έπαιζε. Το Βελή. Εμείς στα δημοσιογραφικά τον θυμόμαστε περισσότερο για την Μενακό που είχε. Α, ναι. Παρά για το. Ναι, 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 ναι. Και έχει πάει και στον Ερακλή μετά αυτό. Ναι, δεν ναι, πάει ναι, 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 ναι. Αχιλλέας Ζαφυρίου. Αχιλλέας Ζαφυρίου. Βελής, πώς λέγεται. Και Χασιώτης. Διονύση Χασιώτης, ναι. Χασιώτης. Καστοριά. Mm. Ο Βελής, πώς λέγεται το μικρό, δεν το θυμάμαι. Λεωνίδας είναι ένα τραγουδιστή. Και εγώ, Λεωνίδα, θα λέγαμε. Ένα τραγουδιστή. Λοιπόν. Ναι, φίλε. Όχι, ήταν πολύ. Λοιπόν, φωτοβολίδα. Μπαλωμένο τερματοφύλακα. Λίρα τη δεξιά. Κουλιαράκης Παναγιώτου άμυνα. Ναι. Γιαννούλης αριστερά. Τσιγκάρα στα χαφ. Γιαννούλης, ποιο Γιαννούλης. Γιαννούλης, αυτό που θέλει να πάρει η ΑΕΚ τώρα. Α, ναι. Τσιγκάρα. Αυτό πώ χωνάει, ναι. Δεν μεγάλωσε. Τριαντάρης.
Μια χαρά είναι. Στην καλύτερη ηλικία. Τσιγκάρας στο κέντρο μαζί με ποιον? Τσιγκάρας με Πέλκα. Διάδα στο κέντρο. Ναι, βέβαια, γιατί όχι. Ναι. Μπροστά τους Κωνσταντέλιας. Αριστερά Τζόλης. Δεξιά. Εκεί έχουμε ένα κενό. Κούτσια. Δεξί εξτρέμ Κούτσια. Και μπροστά Στέφανο Τζίμα. Σου έβγαλε. Τον Τζίμα το δικό μου τα κένα. Τον έβαλε. Πάλι τον έβαλε. Δεν είναι. Το μπαρ, με αλλαγή. Γιατί είναι αλλαγή αυτό, ρε. Αυτό είναι ο αρχηγό. 1989 ήταν στο Μέχελεν. Όταν μπήκε τον γκολ, λέει, έκλαιγα από χαρά, λέει Αριστίδης. Ακριβώς και εγώ αυτό. Και περηφάνεια. 16 χρονών είχα πάει, λέει, από Φραγκφούρτη στο Μέχελεν, προφανώς. Και με Μπλάζεβιτς προπονητή. Μπλάζεβιτς. Κροάτης, προπονητάρα. Τεράστια προπονητάρα. Εντάξει, ο Βουνός σου έφερε προπονητάρες τώρα. Προπονηταράδες. Ποιους άλλους είχε φέρει? Έκανα αυτοί τους Ολλανδούς όλους. Χάρη Χάν και προχθές μου είπε ένας φίλος και είχε δίκιο ότι η όλη εικόνα του ΠΑΟΚ με την Δυναμό στο ευρωπαϊκό εδώ στο Τάλιρο θύμιζε ΠΑΟΚ Χάν. Και μου το είπε, γιατί εγώ όταν μου λένε για φοβερό ΠΑΟΚ στον αγωνιστικό χώρο και στην Τούμπα ειδικότερα, στην Κατηφόρα τα λέμε, εγώ έχω το στο μυαλό μου πάντα, δεν έχει αλλάξει αυτό ακόμα, τον ΠΑΟΚ του Χάν. Ναι, δηλαδή ξεκινήσε το παιχνίδι και ήξερε ότι θα είχε από το πρώτο δευτερόλεπτο Κατηφόρα. Κατηφόρα, όπου έκανε επίθεση ο ΠΑΟΚ στην 8. Κατηφόρα, έχει όλη την κλάμα του κατεμέσει μέχρι την Παπαστασίου, μέχρι την Νέα Γνατία. Και το αποτέλεσμα. Λοιπόν, τι. Το αποτέλεσμα. Τι το αποτέλεσμα. Τρία βάζουμε, τέσσερα τρόπια. Όχι, ρε, δεν ήταν έτσι. Τι πήρε ο ΠΑΟΚ με το Χάρη. Μπαλάρε. Ναι, δεν τον άφησαν το κέντρο των Αθηνών. Το κράτο των Αθηνών τότε. Μάλιστα. Και μάλιστα μου είπε και είχε πολύ δίκιο ότι ακόμα και η Τούμπα την προηγούμενη Πέμπτη. Ναι. Προηγούμενη, ήταν εκείνη τη εποχή. Ήταν εκείνη τη εποχή. Και έχει δίκιο, ρε φίλε. Εδώ ναι. Πήγε ο Συρίγος, ρε φίλε, στο γήπεδο. Ε? Εδώ πήγε ο Συρίγος. Μετά από 20 χρόνια πήγε στην Τούμπα. Ο Συρίγος, ας πούμε, δεν θα μπορούσε η γενιά αυτή και η επόμενη που ήταν οι καλές. Δεν θα μπορούσε να λέει. Κάτι συνθήματα υποτονικά. Ναι, ρε φίλε. Ήθελε κράου, Τούμπα. Αν πει ότι βοήθησε και η ομάδα. Δηλαδή παίζει ρόλο. Εννοείται παίζει. Παίζει ρόλο γιατί. Που παλιά όμως. Η ομάδα δεν βοηθάει τον κόσμο στα. Παλιά όμως βοηθούσε ο κόσμος την ομάδα. Παλιά. Βοηθούσε ο κόσμος την ομάδα. Τώρα περιμένει ο κόσμος να βοηθηθεί ακριβώς, από την ομάδα. Ακριβώς. Έχει αυτό. Αλλάξει το σκηνικό. Τη βοήθησε λοιπόν την ομάδα. Και δεν μπορούσαν να πηγαίνουν σε συνθήματα αυτά τα ό,τι να είναι τα κλάιν. Πήγανε σε συνθήματα των προηγούμενων χρόνων. Και ήταν και το κλίμα τέτοια. Και δεν μπορούσε να μην κοχλάζει το γήπεδο και να μην πηγαίνει σε εκείνα τα συνθήματα και τη Τούμπα και του Παλέ. Ναι. Που ήταν α πούμε γκράου, που ό,τι και να ήσουν δηλαδή. Τώρα έκανε λίγο. Τα έκανε λίγο στο βρακάκι σου. Μετά από χρόνια ακούστηκε το ουα. Ναι, ρε φίλε. Μετά από χρόνια, εγώ το ακούσω χρόνια. Επειδή υπήρχε ένταση στο παιχνίδι, εγώ δεν. Και σφύριγμα στον αντίπαλο. Δηλαδή, παλιά θυμάμαι όταν ξεκινούσε το μάτι στην Τούμπα. Γι' αυτό έπρεπε να σταθούν. Ατμόσφαιρα. Μετά την πρόκριση, έπρεπε όλοι να σταθούν ότι και ιδίως τα νέα παιδιά, ας πούμε, πηγαίνουν στο γήπεδο. Δεν έχουν μέτρο σύγκριση όμως τα νέα παιδιά. Όχι, να τους πούμε ότι η Τούμπα ήταν. Η κανονική είναι αυτή, ήταν αυτή τη Πέμπτη. Μπράβο. Και όχι αυτή τον προηγούμενο. Ακόμα και του πρωταθλήματος δεν ήταν κανονική. Ναι. Της χρονιάς του 19 έτσι, δηλαδή. Έτσι, καμία σχέση. Η Τούμπα λοιπόν για τους μικρούς που πήγανε ή άκουσαν ή είδαν τέλος πάντων και άκουσαν ταυτόχρονα γιατί το θέμα ήταν αυτό. Η Τούμπα η κανονική που έγινε θρύλος τεράστια είναι αυτή που είδατε την Πέμπτη. Ήταν έτσι. Α, με αυτό το ρυθμό, με αυτή την ένταση, με αυτά τα συνθήματα και όχι με αυτά που βλέπουμε το τελευταίο χρόνο, την εικόνα που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, είτε η ομάδα. Κερδίζει 5-0 τον Ολυμπιακό, ούτε κάνει 0-4 ξέρω εγώ τον Ολυμπιακό, παραδείγματος χάρη. Μα δεν ήταν υπερβολή αυτό που λέγανε παλιά ότι κουνιόταν τα τσιμέντα. Δεν ήταν υπερβολή. Εγώ το έχω ζήσει με τον αδερφό μου όταν με πήγαινε πρώτες φορές στο γήπεδο, αρχές δεκαετίας 90. Το ένιωθα. Ναι, ότι και το ξέχασα αυτό να το πω. Μου το έστειλε ένας φίλος βέβαια ότι μαζί με την Κατηφόρα επί Χάν, στο Instagram να τον βρω και να τον αναφέρω, ο Βασίλης νομίζω. Στο Επιχάν ήταν αυτή, δηλαδή το στραγγάλιζε από την αρχή τον αντίπαλο. Με ωραίο ποδόσφαιρο, έτσι, όχι με μπαμ και μπουμ. Ναι. Και η Τούμπα αγρίευε και έπεσε σε αυτούς τους ρυθμούς. Όπως ήταν η ομάδα. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Και αυτό δίμιζε και έχει πολύ δίκιο. Ήταν έτσι. Πώς το εξηγείς όμως που ήταν έτσι η Τούμπα προχθές? τι έγινε, δηλαδή πήγαν άλλοι στην Τούμπα? Πήγε η παλιά φρουρά? Άλλο κόσμο μπορεί. Πήγε. Μπορεί. Σε ένα γήπεδο με 25.000 κόσμο. Πόσο απλά έχει? Αποφάσισαν αυτοί οι παλαιότεροι, πιστεύω. Να πάρουν πρωτοβουλία. Ναι.
Για να είναι... παρασύρουν και τους διπλανούς τους. Κοίταξε, επειδή υπήρχε και το σκηνικό της προ-προηγούμενης ημέρας, ναι. Πριν από 2-3 μέρες, ναι. Πριν το μάζι δηλαδή, ένιωσαν και την ανάγκη, είχαν και την ευθύνη, γιατί ξέρανε, λίγο. Γιατί ξέρανε ότι αν πάει η μπάλα δοκάρι και έξω, θα κατηγορήσουν αυτούς για αυτό που κάνανε. Ναι. Γιατί έτσι, έτσι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Και άδικο θα ήταν. Εννοείται. Θα ήταν άδικο για, για αυτούς που πήγαν εκεί. Γιατί πήγαν εκεί, όχι για να κάνουν το χαβαλές, δεν, δεν είχαν τίποτα να κάνουν. Τρελάθηκαν με αυτό. Μπράβο. Λοιπόν, χωρίς, δηλαδή μέχρι το να μιλάς, έτσι. Άμα ναι. κάνεις κάτι παραπάνω, δεν το δικαιολογώ. Δεν τα χάνεις το δίκιο σου. Ναι. Okay. Μέχρι το να πας εκεί να μιλήσεις και με λίγη ένταση. Για να το τσικλίσεις τον άλλον, εννοείται. Είναι ωραίο. Είναι μέχρι εκεί. Ναι. Αυτά που λέει ο Μιχάλης πριν. Ναι, είναι αυτό που λέμε να μην περνάς την κόκκινη γραμμή. Και πιστεύω λοιπόν ότι την Πέμπτη το βράδυ, με δεδομένο το σκηνικό που είχε γίνει τρεις μέρες πριν, πήραν περισσότερες πρωτοβουλίες ναι. αυτοί. Ναι. Και έφτιαξαν πάλι μετά από πάρα πολύ καιρό, δεν θυμάμαι πότε ήταν την τελευταία φορά, την Τούμπα την κανονική. Την Τούμπα που έχει γράψει ιστορία, την Τούμπα που την παίζουν σε όλα τα. Που την ξέρει όλος ο κόσμος, ας πούμε. Γιατί ήταν αυτή. Τα τελευταία χρόνια δεν είναι η Τούμπα κανονική. Η Τούμπα κανονική ήταν την Πέμπτη, εμφανίστηκε ξαφνικά. Και στο 1-0 και στο 2-0. Την είδαμε να σκάει να πούμε με το θηρίο με τα 80, με τα, 80, με τα 800 άλογα έξω από το μαγάζι και λέμε: ποιος ήρθε, ρε φίλε. Ο, ναι. ο Γιάννης, ας πούμε, ναι, ο Γιώργος, ναι, ναι, ναι. από τα παλιά. Δηλαδή βάζει τον κόλλο Πάουκ το 2-0 και μείνω στεριάδι στον αέρα και με το που κάνει σέντρα η δυνάμω Ζάγκρεπ για μετά το 2-0, ξανά σφύριγμα. Δηλαδή ατμόσφαιρα παλέ. Ναι, ρε, ατμόσφαιρα περνούσε παλέ. Το σφύριγμα. Εκείνη την ώρα ο κόσμος του Πάουκ είπε: εγώ θα βάλω το τρίτο γκολ. Έτσι ήταν η Τούμπα. Έτσι ήταν. Γιατί και πιστεύω ότι πολλοί παραξενεύτηκαν, πολλοί ψάχτηκαν που πάνε τα τελευταία και χρόνια. Σε ακόμα ένα μάτς φέτος ήταν έτσι. Σε ποιο? Ήμουνα στην Τούμπα, ήμουνα στο γήπεδο. Το καλοκαίρι πρέπει να ήταν ή με τη Χάιντουκ ή με τη Χάρτς. Ήταν και σε εκείνο το παιχνίδι έτσι. Και το λέγαμε. Τόσο όσο την Πέμπτη. Δεν, δεν ήμουν στην Πέμπτη στο γήπεδο. Με την δεν χρειαζόταν να ξέρω. Αλλά, ναι, με αυτό που είδα και άκουγα. Τα συνθήματα, το αυτό. Τη... παίζει να ήταν τη βαβούρα. Έντονα, αλλά έχω πάει σε 50 μάτς τα τελευταία δύο χρόνια στην Τούμπα. Με την Χάρτση, με τη Χάιντουκ το καλοκαίρι. Μάλλον με τη Χάιντουκ. Θύμισε παλιά Τούμπα. Λίγο. Αλλά με την Δυνάμο Ζάγκρεπ, όσοι μου είπαν ότι ήταν στο γήπεδο και το ζήσαν εννοείται πιο. Ζωντανά, ναι. μου είπαν αυτό το πράγμα. Ναι, ότι αυτό είναι. Το πράγμα λέει. Δηλαδή ήταν τώρα, ένα κράμα 50 χρονών έτσι, και παλέ. Άνθρωποι, οι οποίοι πάνε στο γήπεδο συνέχεια, όχι μια φορά το χρόνο. Μου λένε ότι αυτή την Τούμπα είχαμε να τη δούμε 30 χρόνια. Ναι, ναι, ναι. ναι. Έτσι, έτσι. Και δεν το είπα το κατάλαβα. Το είπαν πολύ. Πέρα από την ένταση ή τέλος πάντων αυτό που πρέπει να βλέπουμε και λίγο διαφορετικά το παιχνίδι, πιο ήρεμα εμείς για να το μεταφέρουμε, να το συζητήσουμε στο ραδιόφωνο. Είτε μετά τα παιχνίδια είτε μετά στις εκπομπές μας. Αυτό το πράγμα ήταν εκπληκτικό, εντυπωσιακό την Πέμπτη. Και έτσι να συνεχίσει. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι σε όλα τα παιχνίδια. Αλλά έτσι πρέπει να συνεχίσει. Λοκαλόκα, θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και ερχόμαστε τον κύριο καθηγητή. Βγήκε από το αμφιθέατρο. Οριστικό, υπάρχει μια εξέλιξη τώρα αρνητική για τον μπάσκετ του Άρη. Ότι απερίφθη η έφεση που κατέθεσε ο Άρης στο ΑΣΕΑΔ για το παιχνίδι με το Λαύριο. Θα παίξει δηλαδή χωρίς κόσμο, ισχύει η τιμωρία. Για τα όσα έγιναν. Αυτό το ήξερα. Νόμιζα το είχαν πέσει αντικείμενα. Λέει, ο λόγος της τιμωρίας του Άρη, ναι. δηλαδή μένει και θα παίξει χωρίς κόσμο με το Λαύριο, είναι η αιτία, λέει, ένας οπαδός που καθόταν στα court seats, αυτές τις καρέκλες δηλαδή που είναι στην πλάγια γραμμή δίπλα, που είναι το όνειρό μου εγώ να πάω σε ένα μάτσο Warriors εκεί, έχοντας κακή συμπεριφορά, λέει, προς τους διαιτητές στον αγώνα απέναντι στο Μαρούσι, με αποτέλεσμα ο αθλητικός δικαστής να τιμωρήσει τον Άρη. Ο Άρης έκανε έφεση. Αλλά απερίφθη πριν από λίγο και θα παίξει με το Λαύριο χωρίς κόσμο. Να προσέχετε όπως πάτε εκεί. Όνειρο, ρε φίλε, να παίζω να περνάει μπροστά μου ο Κάρι. Ενδεχόμενη αποχώρηση της Φενέρμπαχτσε από το πρωτάθλημα θα φέρει αποκλεισμό της Τουρκίας στο Euro. Για εμάς δουλειά, ποιον έχουν προπονητή στην Εθνική? Το Λουτσέσκου. Πάμε και ερχόμαστε με τον κύριο καθηγητή. Και να που έφτασε η μεγάλη στιγμή, κυρίες και κύριοι, του αγωνιστικού χώρου. Αυτή τη στιγμή ο αγωνιστικός χώρος είναι στα καλύτερά του. Ό,τι να είναι. Ουρεμένος, ποτισμένος. Ό,τι να είναι. Οι γραμμές είναι ευθεία βαμμένες. Ναι, κανονικά. Με το καροτσάκι. Και μένει ο Κολομπούρδας. Και μένει ο Κολομπούρδας. Και το φάουλ του Σιλβάνη. Που όπως Σιλβάνη είναι, φίλε. Άλεξ δεν βρήκε το φάουλ με τον Παναθηναϊκό, με το Φόρτουλα που είμαι εκεί, το Φορτούλα που λέγαμε παλιά, ας πούμε. Με το Βάντσικ, το γκολάρα του Φραντζέσκου.
Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Ιντερβέντεν. Έρχεται ο κύριος καθηγητής. Μαζί μας και ο Μεϊμάρης φυσικά, το κορυφαίο μπραντ της τεχνολογίας. Μιας και ο καθηγητής είναι της τεχνολογίας. Το κορυφαίο μπραντ το έχουμε εδώ στην Βόρεια Ελλάδα. Είναι ο Μεϊμάρης, GPS βυθόμετρα, ασύρματη πομποδέκτης, έξυπνα ρολόγια, άξιον κάμερες. Της κυνηγός Ιψαράς, στο Μεϊμάρη θα πας, στην Αγγελάκη 3, στο κατάστημα στο κέντρο 634513, τηλεφωνικό κέντρο και φυσικά το e-shop meimaris.com. Ο Μαυροπάνος πότε έγινε ντίνος? Πάντα ντίνο το λέγαμε τον Μαυροπάνο. Κώστα, εγώ το θυμάμαι. Κώστας Μαυροπάνος. Και εσένα μπορεί να σε λέμε ντίνο. Δεν σου ξαναμιλήσω ποτέ. Σοβαρά. Ποτέ. Κωστής και ντίνος. Κωστή, το Κωστή είναι γελίο. Το Κωστή είναι γελίο. Ντίνο. Γιατί το Ντίνο είναι ωραίο. Ντίνο με εκεί. Μόνο στον Ιγνατίου πήγαινε το Ντίνο. Κωστή τον έλεγαν. Ναι. Ο κύριο καθηγητή που είναι. Ναι, καλησπέρα αυτό. Πάλι τζούφιο είσαι. Σε παπάκι πάλι. Πάλι, φίλε, το μικρόφωνο. Πάλι for the festivals. Why? Δεν ξέρω. Να το βάλω μέσα στο στόμα. Να το πετάξεις, να πάρεις ένα καινούριο, με δώσεις. Πάρε ένα άλλο. Πες τον Σταύρο να πάει να πάρει ένα καλό. Αυτό είναι κάτι που αντιμετωπίζεται. Αλλά τώρα αυτό έχουμε. Γιατί είμαστε και εποχούμενοι. Καταλάβατε. Σιγά το όχημα. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Τα χαιρετίσματά μου δίπλα στον Τίνο δώσε. Ο Κωστής είναι δίπλα μου, δεν είναι ο Τίνος. Ζήτω η μεγάλη Παναχαϊκή. Παναχαϊκάρα. Πονάει αυτό. Μαυροκόκκινη θεά. Το, πώς ήταν το γήπεδο της εκεί? Πάμε Πελοποννησιακό, ρε φίλε. Τέτοια γήπεδάρα δεν έχει όλη την Ελλάδα. Δεν είναι της Παναχαϊκή. Είναι της κορυφαίας πόλης που υπάρχει στην Ελλάδα. Της ωραιότερης. Κορυφαίας πόλης. Πανέμορφη. Εντάξει. Ναι. Αυτό ναι, είναι αλήθεια. Τώρα τα επιθετικούς προσδιορισμούς που χρησιμοποιείτε εσείς, okay. Τι θα χρησιμοποιούμε, αμυντικούς προσδιορισμούς, επιθετικοί είμαστε. Όσα βάλουμε και όσα φάμε. Σάντος. Λοιπόν, ναι. Αυτόν τον έστειλα από την Τουρκία ή ακόμα και τον έχουν. Ακόμα, κάποια στιγμή. Όχι ακόμα. Να το φέρουμε στον μπάγκρα, τον καρπουζά. Εντάξει, αυτοί που τα φτιάξαν τώρα με τον Λουσέσκου είναι οι ίδιοι που τα είχαν με τον Σάντος. Θα βρεθούν σε δίλημα. Τη γυναίκα τους ή την ερωμένη τους. Πονέσουν τα μάτια μας πάλι. Το αίσθημά τους που λέγει ο αντίπας. Money talks. Βέβαια, αυτοί που έχουν τους προπονητές πάνω από την ομάδα τους. Ομάδα τους τώρα, όχι ομάδα τους ακριβώς, αλλά τέλος πάντων. Ελπίζω, τώρα μια και το λέτε και με προκαλείτε, ελπίζω να μην. Είμαστε πρώτα ο Θεός ζωντανοί του χρόνου, να είμαστε ζωντανοί του χρόνου. Να μην είμαστε. Να μην λέμε, εκεί πήγαινε αυτό, να μην λέμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν προχώρησε την απόκτηση του Μαξίμοβιτς επειδή επένδυσε στο project Τσιγκάρα. Γιατί κάτι τελευταίο το ακούσαμε, ότι δεν πήρε σεντερφόρ γιατί επένδυσε στο project Τζίμα. Έτσι. Ελπίζω να μην συμβεί το ίδιο. Έτσι, επειδή μου είπατε για αυτούς που αγαπούσαν τον Σάντος και μετά αγάπησαν και τον Ρασβάν και θα αγαπούν στο διηνεκές οτιδήποτε φέρνει χρήμα. Η τσέπη για τον Επιούσιο, πολύ για καλά τον Παντεσπάνη, για οτιδήποτε. Έτσι, απλά επειδή γνωριζόμαστε και επειδή δήμος προλογούμε, να ξέρουμε και τι γίνεται, έτσι, τι συμβαίνει δεξιά μας και τι συμβαίνει αριστερά μας. Επομένως, καλά κάναμε και δεν πήραμε το Μαξίμοβιτς. Τεράστιο λάθος για μένα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν πειράζει. Γιατί δεν θέλαμε. Όχι επενδύσαμε στο project Τζιγκάρα, έτσι, για όνομα του Θεού. Τέλος πάντων. Τον Μπέλκα πώς τον είδατε χθες, κύριε καθηγητά? Είναι εξαιρετικός για την ομάδα που παίζει, πολύ χρήσιμος για την εθνική μας. Παίζει. Στην Αγγλία κάπου. Θέλω να τον δώσω μπάου, στην Τουρκία. Αν εκεί το πηγαίνετε. Δεν θέλετε. Ο Δημητράκης έχει. Ο Δημητράκης έχει κάνει τον κύκλο του. Κοντεύει ότι πέρασε τα 30, δεν ξέρω. Πρέπει να είναι κάπου. Τελειώνει το συμβόλαιο το καλοκαίρι.
Εντάξει, για 1,5 εκατομμύριο, ας πούμε, Μπασάκ σε χείρ, ναι, οι, οι διάφοροι εκεί να επιστρέψει ο Δημήτρης στον ΠΑΟΚ, όπως πολύ καλά έκανε και δεν επέστρεψε ο Δημήτρης, ο άλλος, ο Λιμιός, άσχετα αν μας πλήγωσε, γι' αυτό πληρώνεται εξάλλου, μπορούμε να βγάλουμε κι άλλους Πέλκες, ξέρετε. Έχουμε κι άλλους Πέλκες. Το 2013 ο Πέλκας είχε πάει ιδανικό στην Καλαμαριά, δεν το θυμάμαι αυτό. Ναι, ναι. Έλα ρε. Ανέβασε ένας φίλος χθες φωτογραφία, τον Πέλκα το με φανέλα της Καλαμαριάς και γράφει από κάτω «Να που έμαθε μπάλα ο Πέλκας». Γεια σάμα. Δεν το θυμόμουν αυτό καθόλου. Το 12 στον ΠΑΟΚ από την στους μικρούς ήταν, ναι, ναι. Και τον έδωσε δανεικό για ένα χρόνο στην Καλαμαριά. Ναι. Δεν το θυμόμουν αυτό καθόλου. Ναι. Και μετά πήγε Πορτογαλία και τα λοιπά σε ντουμπάλ. Και Πορτογαλία πήγε το παιδί και από εδώ πήγε και από εκεί πήγε. Στον ΠΑΟΚ έπαιξε 5 χρόνια. Έκανε μια αξιοπρεπέστατη. Από το 5 μέχρι το 20. Πορεία, από το 15 μέχρι και το 20. Ο Βελγίνιο. Αρκεί να, να αναπέφευγε για τα χτυπήματα πέναλτι αλλά πανένκα, ας πούμε, θα ήταν ακόμα καλύτερη πορεία στον ΠΑΟΚ. Τα αρνητικά θυμάστε. Τα θετικά δεν τα θυμάστε εσείς ΠΑΟΞίδες. Κατευθείαν τα αρνητικά. Όχι, κάνετε λάθος. Συγχωρείτε. Ναι, αλλά παρκάρατε στο αρνητικό. Πάρκαρες. Ναι, βέβαια. Έβαλε και από το ταχύτητα και έβαλε. Καλά πέρασες με 200. Στο αρνητικό έβαλες αλάρμ, ναι, και αλλά... δεξιά. Ναι, αλλά είπα τον ευχαριστούμε για τα αυτά όσα προσέφερε στον ΠΑΟ. Ναι. Δηλαδή, τι άλλο να πούμε. Να πάρουμε κανένα, τέλος πάντων, ποδήλατο θα πω, η λέξη που αρχίζει από πι. Ναι. Χρησιμοποιήστε και έβαλα το πιστεύω. Ωραία. Το λες αυτό. Απλά βάζεις και αστεράκι, ας πούμε, εκεί που πιστεύεις ότι σε πόνεσε πολύ και δεν σε πόνεσε βάση ποδοσφαιρικής ικανότητας. Εγώ δεν είπα ότι ο Δημήτρης έκανε το όνομά του και έπαιξε την μπάλα που έπαιξε και πήρε τις μεταγραφές που πήρε και έφερε τα λεφτά που έφερε, όσα έφερε, ναι, στον ΠΑΟΚ επειδή ήταν άσχετος από μπάλα. Mm-hmm. Απλούστατα, ορισμένες φορές, ξέρετε, είναι χαρακτηριστικές. Ναι, Σωτήριο, όμως έφυγε ο Πέλκας και πήρε στο Μούργκ στη, ναι, θέση του. Και 2 χρόνια Μούργκ δεν είδαμε. Τώρα, φέτος τον είδαμε. Φέτος τον γνωρίσαμε τον Αυστριακό μάγο. Ναι, εγώ δεν το έκανα αυτό όμως. Η μεγάλη πλειοψηφία το έκανε. Ούτε τον έβαλα να παίζει εξτρέμ τον Μούργκ. Δεν ξέρω αν στην προηγούμενη του ομάδα ήταν ένας από τους διάσημους ποδοσφαιριστάς επί του Ασβέστη, ναι, αλλά εγώ όταν έφυγε ο Πέλκας και ήρθε ο Μουρν, και μάλιστα δώσαμε και παραπάνω λεφτά από όσα πήραμε για τον Πέλκα. Και τον Πέλκα εξτρέμ το βάζαμε. Έτσι. Κάποτε. Έτσι. Θεώρησα, ναι. Εντάξει, αλλά εκεί μπορεί να μην είχες. Έφυγε ο Γκάρι Ροντρίγκες, ας πούμε, και έβαλε τον Πέλκα. Ναι. Εντάξει. Οκ. Okay, καμία αντίρρηση. Το να κάνεις προσωρινά διαχείριση δεν είναι κακό. Ίσου τραυματίζεται ένας παίχτης. Ίσου φεύγει. Εδώ πήγαμε και διώξαμε τον Ακπομ παραμονής του αγώνα με την Κράσνοντα. Σωστά. Που εκεί ήταν 25 εκατομμύρια στη τσέπη σου. Μεγαλύτερες πιθανότητες, να το πω σωστά. Ο Τσούμπα. Είχες μεγαλύτερες πιθανότητες με τον Τσούμπα παρά χωρίς τον Τσούμπα. Λε... Άρα, ξέρετε κάτι, το πρόβλημα είναι ότι ποτέ κανένας δεν κάνει λογαριασμό. Ποτέ κανένας δεν κάνει ταμείο. Ποτέ κανένας δεν αξιολογείται. Και ποτέ κανένας δεν βαθμολογείται. Γι' αυτό είμαστε και εμείς εδώ, να τα θυμίζουμε αυτά τα πραγματάκια, γιατί ξέρετε, το Βαρέλι πηγαίνει ή τελείως γεμάτο ή τελείως άδειο. Και αυτό είναι άδικο και από εδώ και από εκεί. Πρέπει να βάζουμε στο Βαρέλι πραγματικά όσα απίδια χωράνε. Αν και εκεί είναι σάκος, δεν είναι Βαρέλι, αλλά ποιητική αβία το χρησιμοποιώ. Επομένως, ναι, όλοι έχουν προσφέρει, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε ταμείο. Δεν μπορώ να ακούω τώρα ότι ενδιαφέρει το ΠΑΟΚ για το Μίση, ας πούμε. Με συγχωρείτε, δηλαδή, εντάξει παιδιά, κάπου όπα. Τέλος πάντων, απολαύσατε χθες την Εθνική. Βέβαια. Αυτό είναι το σημαντικότερο όλο. Μπορείτε να μου εξηγήσετε κάτι. Πώς γίνεται να παίζει με μια ομάδα που μέσω όρο σε ύψη ήταν παραπάνω από σένα και να τους έχεις πεθάνει στην κεφαλιά. Πήρα μια κεφαλιά αυτή και τη βάλαν στην εστία τους. Εντάξει, αυτή ήταν διπλή καραμπόλα. Mm. Αλλά τις κεφαλιές που
Ήταν παθιασμένοι οι Έλληνες παίκτες, κύριε καθηγητά. Γυάλιζε το μάτι τους. Ξεχύλιζε το πάθος. Ναι. Το εδώ εθνικό που τα λέμε τώρα βέβαια, ναι, ναι. Για να λέμε και το στραβού το δίκαιο, επειδή έχουμε κυνηγήσει πολύ τον Μπογιέτ, πρέπει να το πιστώσουμε σήμερα, ότι άσχετα αντιγράφει λίγο πολύ ο Τορεχάγκελ. Ναι. Τι καλέ. Τορεχάγκελ, που το δημήθηκε. Λοπό, ναι. Που το δημήθηκε Τορεχάγκελ. Ναι, τον αντιγράφει. Ναι, και εμείς. Κάτσε ένα γκρουμ με 20 ποδοσφαιριστάς. Και άσχετα, δηλαδή όταν είδα τον Μπουχαλάκη, νόμισα ότι έβλεπα κάποιο επεισόδιο από τη σειρά των Walking Dead. Εγώ όταν ένιωσε ενοχλήσω... Βλέπεις και σειρές. Ναι. Παλιά την είχα δει αυτή τη σειρά, δεν έχω δει άλλη. Α, όχι. Έχω δει και το Breaking Bad. Το κλείσουμε. Να το ευχηθούμε καλό τριήμερο. Βάλε ήχο εδώ. Όταν ένιωσε ενοχλήσεις ο Χατζηδιάκος, η πρώτη μου σκέψη, ναι, ναι, η πρόστιχη, ήταν ότι θα σηκώσει για ζέσταμα τον Τζαβέλα. Ήτανε. Ήτανε. Δείτε πώς θα πάρει το πρίμα. Βέβαια. Σωστό. Ναι. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Αλλά τον Τζαβέλα τον έχει για τη Γεωργία. Θυμηθείτε το. Θέλει τσαμπουκά εκεί. Ποιος θα παίξει τον Κβαραχτσέλια. Βέβαια. Ρώτα. Ποιος θα κάνει νταούλι τον Κβαραχτσέλια. Ο Ρώτα, ο Μάγκας που έσβησε τον Εμπαπέ. Και τον πούλησε για τσαμπουκά. Ο Λάζαρος. Δεν τον έβλεπε. Ποδοσφαιρικά κόμικ λέτε τώρα. Ποδοσφαιρικά δεν τον έβλεπε εννοώ. Ναι, προφανώς. Ναι, εννοείται. Ποδοσφαιρικά το λέτε, αλλά αυτό που λέτε είναι εικονογραφημένο. Έτσι. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Ο Βασίλης λέει, οι Καζακστανοί, ναι, έχουν λέει Ραμαζάνι, ναι, μυστικοί όντως, έπαιζαν. Όντως. Γι' αυτό φαινόταν ο Μασούρας σαν τον Καφού. Αλήθεια λέει. Αυτός ο Βασίλης είναι πολύ αλήτης εσύ ρε φίλε, εσύ είσαι κανονικός σαν και εμάς. Από μη ξεκινάει το επίθετο του. Από μη ξεκινάει το επίθετο του. Δικό μας παιδί. Ναι, είχαν Ραμαζάνι, ναι, έχουν Ραμαζάνι. Εγώ δεν ξέρω αν είχαν Ραμαζάνι στις φυσικές τους δυνάμεις, αλλά στις πνευματικές τους δυνάμεις, πραγματικά τώρα να σου βάζει κεφαλιά ψαράκι ο Πέλκας, ας πούμε, εντάξει. Ποδοσφαιρική ευφυΐα. Καμία αντίρρηση, ναι, σωστά. Εγώ δεν λέω, η κίνησή του είναι εξαιρετική. Όπως και εξαιρετική κίνηση του φιλότιμου, έτσι. Μην το παραγνωρίσουμε. Αυτός που έβαλε με το καλάμι τον γκολ. Το καταλάθος. Δεν έχει σημασία, το έβαλε. Ναι. Το σεντερφόρ πρέπει να είναι one touch goal. Τελειώσαμε. Τώρα με την περιφημίδα. Με το σεντερφόρ. Αλλά το σεντερφόρ για να βρεθεί στη θέση, να κουμπίσει με το καλάμι την μπάλα και εκεί πλέον ο τερματοφύλακας μόνο αποτύχει αν πάει η μπάλα πάνω την μπορεί να το βγάλει. Ωραία, χρειάζεται να κάνει και μια κίνηση για να βρεθεί. Και αν δείτε την κίνηση του φιλότιμου, θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι μια εξαιρετική κίνηση και μην το κοροϊδέψετε, την βλέπω πολύ συχνά από τον κύριο Λεβαντόφσκι. Εντάξει, παρακαλώ να σταματήσουμε. Δεν τον έκλεισε ακόμα. Δεν άκουσε τι είπα, γιατί έβαζα μόνο τον Ιωαννίδη με τον Λεβαντόφσκι. Φίλε, δε, τι άλλο πρέπει να κάνει. Τι συνεχίζεται. Τι άλλο πρέπει να κάνει. Έχει μείνει στο προηγούμενο τριήμερο ο κύριος καθηγητής και συμμετέχει. Συνεχίζει να πετάει χαρτέτο. Δεν ξέρω τι κάνει αυτή τη στιγμή ο κύριος καθηγητής. Σίγουρα έχουμε πάρει τον ίδιο, δεν έχουμε πάρει κάποιον κλόνο του. Αμολάει κουτσούμπα. Βρεβέστε τώρα κουτσούμπα, καλό. Δέστε τι κάνει το παλικάρι και θα καταλάβει. Για το φόβο, για το φιλανδό. Κοίταξε, πριν τον γκολ είναι κάνει κινησάρα. Έχει δίκιο σε αυτό. Να το πιστώσουμε στο. Κάνει προσποίηση μπασκετική. Πώς βγαίνει ο Κάρι από τα screen για να σουτάρει για τρεις. Ναι, το έκανε αυτό. Εντάξει, η Ρωσιλία τώρα που βάζει τον Στέφανο μαζί του, αλλά οκ. Και τον παρομοίησε με τον Λεβαντόφσκι, αυτό δεν είναι η Ρωσιλία. Και εγώ η Ρωσιλία. Εντάξει, ναι, ναι, ναι. Εγώ μεγαλύτερη. Προσπαθώ να πω και να δείξω ότι
αυτή η κίνηση που είναι κίνηση που κάνει ένα σεντερφόρ. Την έχω δει στον ΠΑΟΚ εγώ από το Σαμάτα 5 φορές την κίνηση αυτή. Απλά δεν υπάρχει κάποιος να του δώσει την μπάλα στον ΠΑΟΚ. Και αναγκάζει το Σαμάτα να κάνει πλέον τις μαγικές μπαλιές και να τροφοδοτεί τους. Μη θυμηθούμε την πασάρα που έκανε στον Βράγκοβιτς. Πώς τον λένε τον. Βράγκοβιτς. Ο Σντόεφ. Μαξίμοβιτς. Πώς τον λένε τον ΠΑΟΚ. Δεσπότοφ. Προχτές ο Τάλιρο. Πραγματικά είστε γνώστες και μίστες ποδοσφαίρα. Δηλαδή, αν είχε ο Σαμάτα δίπλα του ένα ζαμπά, νομίζω θα κάναμε παπάδες. Ωραία! Θα κάνουμε σαβέλι, ρε φίλε. Να σου πω κάτι. Κωνσταντίνε, δεν είναι δύσκολο. Με 7.000, 8.000 τον παίρνεις το ζαμπά. Δεν πειράζει. Έδωσες 5 εκατομμύρια κάποτε, έδωσε και 7.000 τσιγκούνια να σε βρει. Οπότε τεράστιος παίκτης. Να κάνεις το πάδες. Πόπο το φαντάζεσαι αυτό το δίδυμο. Ζαμπά Σαμάτα. Και Ουάρντα. Και Ουάρντα. Τι είπε τώρα ρε φίλε. Τριάδα. Και Ουάρντα. Ο Κοτάρσκι θα έχει πιο πολλά γκολ πίσω, από το άθροισμα αυτόν μαζί. Πίσω ο Μέγκαχεντ. Στην άμυνα. Και Φουτσίνη δεξιμπακ. Ναι. Μαζί με Ισαουράλδε. Ισαουράλδε. Και Χατσερίδη. Χατσερίδη, όχι. Τον άλλο, τον καλό, τον Ουρουγουανό, ρε. Οι δύο συντερπακάρε που έρθαν από τον Πάο. Κοντρέας. Όχι ο Κοντρέας, για τον Παλτό. Χιλιανό είναι αυτό. Ναι. Λοιπόν, τον Ουρουγουανό ήταν. Μπιζέρα. Μπιζέρα Ισαουράλδε, ρε φίλε. Φέρε μου στον Πάο αυτού του δύο. Φέρε μου στον Πάο αυτού του δύο συντερπακ. 3 γκολ όλη τη χρονιά θα φάει ο Πάοκ. Αν δεν μου βάλετε τον Καζάνα τον Αλεκτίου, δεν κάνω τίποτα μαζί. Ναι, αυτούς εδώ. Και μετά πάρε ο Δοστρωτήρας. Όλα τα μάτια σαν αυτό όπως της Δυναμό θα είναι. Και η Τούμπα θα ξεσαλώσει. 23 μάτς, 5 γκολ, 4 ασίστ. Ο μεγάλος λέω Ζαμπά φέτος. 5 γκολ, 4 ασίστ. Τι λένε αυτοί. 23 μάτς. Πρώτη εθνική Πορτογαλία παίζει, εννοείται, έτσι. Εννοείται. Μην το λέμε, μην το ξεχνάμε αυτό, μην το λησμονούμε. Που παίζει, είπατε. Πρώτη εθνική Πορτογαλία, φυσικά. Πρώτη εθνική Πορτογαλία, ναι, βέβαια. Πες την ομάδα, ναι, αφού πρώτα τον είδαμε τη. Πώς τη λένε την ομάδα. Ναι, κάπως τη λένε. Εξτρεμαδούρα. Δεν την έχουμε ακούσει. Θα σας πω. Ναι, υπέστε την κατηγορία, μην είναι πρώτη τοπικό Πορτογαλία. Όχι ρε, πρώτη εθνική. Αυτό είναι σαν μας με Sporting. Με Sporting και βάλει ένα γκολ. Εστρέλα Αμαδόρα. Ναι ρε. Εστρέλα. Με τρέλα στην Εστρέλα. Είσαι Εστρέλα με τον ΠΑΟΚ στη Βανέλα. Έτσι. Τέλος πάντων, εγώ εκεί. Τέλος πάντων, τα νούμερα μιλάνε. Ναι, το παγώνει. Με πολύ μεγάλη επιτυχία. Παγώνει Βακαλόπουλος στην άλλη άκρη τηλεφωνική γραμμή. Ωραία, ρε παιδιά, εντάξει, ας δώσετε 15.000, εντάξει, τον υποτίμησα με τις 7. Δώστε 15, να πούμε, να, εντάξει, φέρτε το πίσω το παλικάρι. Λοιπόν, με τη Sporting Λισαβόνας, ναι, έβαλε ένα γκολ και μία ασίστ. Αυτό θυμάμαι, έτσι, ναι. Όχι σε κανένα λοιμό, στη Sporting Λισαβόνας. Ναι, έτσι. Να τα ακούτε εσείς που λέτε ότι οι παίχτες που φεύγουν από τον ΠΑΟΚ δεν κάνουν καριέρα μετά. Και με την Μπενφίκα έβαλε γκολ. Στα μεγάλα μάτια. Και με την Μποαβίστα. Μα είναι γεννημένος για μεγάλα παιχνίδια, ρε φίλε. Μπράβο. Αχαριστία. Και επειδή ο ΠΑΟΚ δεν έπαιζε με τη Λίβερπουλ, τη United και την Bayern, δεν είχε καλή απόδοση. Αχαριστία. Λέει ο Βασίλης εδώ, ο ακροτής που μας ακούει, λέει: αν περάσουμε στο Euro. Μας περιμένουν στον όμιλο, λέει, και οι Τσέχοι και οι Πορτογάλοι, ναι, για το 2004 που δεν ξέρουν τι έγινε. Αυτούς έχουμε στον όμιλο. Τουρκία, και Τσεχία και Πορτογαλία. Πόρε φίλε. Και οι Τούρκοι. Εντάξει, Τούρκοι τώρα τα πάμε καλά. Έχουμε Φατίχ, έχουμε Αταμάν, μια χαρά τα πάμε. Αν πάνε οι Τούρκοι στο Euro. Α, γιατί μπορεί να μην πάνε. Άμα φύγει η Φενέρμπαχτσε από το πρωτάθλημα, είπαν θα τιμωρήσουν και την εθνική Τουρκία. Και δύο αυγά Τουρκία. Μήπως θα δώσουν το κύπελο κατευθείαν στην ομάδα που θα πρόκειται να αντιμετωπίσει τη Φενέρ. Μπορεί να και με διαβάσει και κανένα τέτοιο χαριτωμένο. Μπορεί. Σταματάει ο διαγωνισμός και απονέμεται, ναι. Εντάξει, όταν θα φύγει η Φενέρ από το πρωτάθλημα, πλάτε να μου το πείτε. Ποτέ. Ναι, εννοείται.
Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ εκεί που καρδιοχτύπησα χθες, ειλικρινά σας το λέω, ήταν όταν έκανε αλλαγή και έβαλε τον Τέλεια και τον έβαλε σε ένα χρονικό σημείο που αυτοί βαρούσαν, ήταν τρελαμένοι. Ναι, ναι, έχεις δίκιο, με το τετράπαλο και βαρούσαν ό,τι βρίσκαν. Βαράγαν στο ψαχνό, ναι. Και λέω, ώρα είναι να το σηκώσει κανένα 5 χιλιόμετρα το παλικάρι μας, κανένας από αυτούς εκεί της Καζάτη. Και ειδικά στην προσπάθεια που κάνει, που σηκώθηκε όλο το γήπεδο στον αέρα, γι' αυτό γουστάρουν τον Κωνσταντέλια και γουστάρουν μπάλα ο κόσμος και γουστάρει πάω. Ναι, ρε φίλε. Εκεί που θυμίζει λίγο το τράβηγμα Κούδα από Τερζανή, από Καψή, από άνθιμο Καψή. Ναι. Λοιπόν, εκεί λοιπόν που είναι πεσμένος ανάμεσα σε δύο, τον βαράνε, τον κλωτσάνε, τον φτύνε, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο του κάνανε, σοδομήσανε. Είναι και της μόδας πλέον αυτό με προτάσεις για νομοθετική πρωτοβουλία της κυβερνήσεως. Πιο δυνατά και πιο κοντά το μικρόφωνο. Πιο κοντά θα το φάω. Ναι, φάτο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ναι. Εν πάση περιπτώσει, φωνάζω κιόλας έτσι να ξέρετε για να ακούγεται. Καλά κάνεις. Αυτή η φάση είναι αντιπροσωπευτική της αγάπης που έχει αυτό το παιδί για την μπάλα. Μες τη ωραία που ακούγεται τώρα. Κάποιος... Α, έτσι, Βέβαια. Λοιπόν, εγώ έχω ανέβει στην Κεραία επάνω, έτσι, να πούμε, έτσι. Και κάνω το τηλεγραφόξι. Επαγγελματίας. Λοιπόν. Και εάν κάποιος δεν το είχε κομπλάρει το παιδί, δίνε ασίστ και μην βάζεις γκολ, θα είχε βάλει άλλα δύο γκολ εχθές, έτσι όπως ήταν. Σιγά τώρα μην βάλει και βάλει αυτό ο Γιακουμάκης, ας πούμε, ή ο Μασούρας. Κάντο ρε καγόρι μου να πούμε εκεί πέρα στο παρατηράκι να τελειώνουν. Κανένα και πήγε η μπάλα στα Περιστέρια. Εντάξει, δεν του βγήκε κατά ασφάλεια. Και, ήταν και, μια και μετά άμυνα, από αυτό σου λέει, για να μην το ξανακάνω τώρα και την ξανακούσω, ας κάνω τρεις ασίστ. Που δεν γίναν γκολ. Είμαστε ερωτευμένοι με το ποδόσφαιρο που παίζει αυτός ο Τσόγλανος, γιατί φαίνεται από τα πάντα η γλώσσα του σώματος, το μάτι του, ακόμα και το κουρεμένο του μαλλί, δείχνουν ότι το παιδί είναι αυτό ο ορισμός του I love this game. Έτσι, γουστάρει να παίζει μπάλα αυτός, πάει τελείως. Τον πρίκησε ο Θεός με ένα τεράστιο ταλέντο και όσο κρατιέται προσγειωμένος, κάπου άκουσα τον Ζαγόρα πριν, δεν θυμάμαι σε καμιά ώρα πόσο ήταν, ή χθες, δεν θυμάμαι, να προσέξει το περιβάλλον του και το περιβάλλον του προσέξει το Γιαννάκη, είναι για πολλά πράγματα αυτό το παιδί. Ναι, ναι. Έτσι. Τους φίλους του, τους συγγενείς του, όλα αυτά πρέπει να τα προσέχει. Ακριβώς. Πολύ. Και αυτοί να το προσέχουν, δηλαδή να μην τον, τον εξαφανίσουν. Εννοείται. Έτσι. Έχουμε παραδείγματα έτσι. Και πρόσφατα και παλαιότερα τέτοια. Δυστυχώς πολλά, πολύ περισσότερα. Ναι. Και εγώ θα κάνω και την τελευταία ιεροσηλεία για σήμερα. Θα θυμίσω στους οπαδούς της πιο μεγάλης ομάδας του κόσμου, έτσι μία είναι αυτή, που έκανε περίπατο με μια και η δευτεροτρίτη ομαδούλα του Messerschmitt. Έπεσε η γραμμή, παιδιά. Πρόβλημα είναι αυτό. Εκπληκτικός. Λοιπόν, άσχετα από αυτό τώρα, τελείωσε το κουλιά μας. Λοιπόν, θα θυμίσω, αν μπορούν να θυμηθούν μάλλον, πώς ήταν ο Ρονάλντο όταν τον πήρε 19 χρονών από τη Sporting ο Σερ Άλεξ, πώς ήταν ο Ρονάλντο. Και δέστε, εγώ μπήκα από διαστροφή, είδα παιχνίδια που έκανε ο Ρονάλντο τότε. Ούτε μισός Γιάννης δεν ήταν. Αλλά η προπόνηση, η θέληση, το περιβάλλον και όλα αυτά μπορούν πράγματι να απογειώσουν ένα παιδί που έχει το θεϊκό. Αυτό είναι θεϊκό δώρο. Την ατζέντα του Σερ Άλεξ Φέργκισον ξέχασες να πεις μετά τη δουλειά που είπε. Πώς είπατε? Την ατζέντα του Σερ Άλεξ Φέργκισον. Δεν ανέφερες μαζί με την προπόνηση και τη δουλειά. Το μπλοκάκι με τα τηλέφωνα. Σας καταλαβαίνω και σας νιώθω. Αλλά επιτέλους. Ενώ τον ΠΑΟΚ το κυνηγάνε όλοι. Για τον ΠΑΟΚ δεν αφήνεις τίποτα να πέσει κάτω. Για εκεί μετά στην μπάλα στην κερκίδα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα. Σας επαναφέρω στην τάξη, κύριε. Σας προσκάλεσα σε μία αμιγώς αθλητική συζήτηση. Άμα πέσει τρίγα στο φαγητό από αυτήν. Πέθανες. Έτσι, μπράβο, να προσέχετε. Ναι. Πώς ήταν 19 χρονών ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Αυτό προσπάθησα να σας πω. Τώρα όλα τα υπόλοιπα τα καταλαβαίνω, γιατί εντάξει, ο λαός έχτισε λέει... και το κορμί του πολύ, έτσι. Και το κορμί του, το σώμα του δηλαδή, θέλει χτίσιμο. Προφανώς. Όλο το πακέτο. Αλλά το πιο δύσκολο είναι
πώς θα διαχειριστεί το περιβάλλον του και πώς το περιβάλλον του θα διαχειριστεί τον παίκτη, τον άνθρωπο, το παιδί, γιατί ακόμη παιδί είναι, 20χρονών τι είναι, παιδί είναι, αγόρι. Λοιπόν, καλή παρέλαση στην πλατεία του Αγίου Ανδρέα, κύριε καθηγητά. Ναι, θα σας στείλω φωτογραφίες. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας και χαρά σας. Γεια σας. Ωραία. Το touch me αυτό το ξέρεις από παλιά το τραγούδι. Ξαναθυμήθηκα το Σαββατοκύριακο και το άκουσα καμιά 800 φορές. Στο σκοτάδι. Στο σκοτάδι. Στη σπηλιά. Ναι, ναι, φίλε. Δηλαδή, τρελαίνομαι εγώ να βλέπω μάγειρε ή σεφ ή αυτό με μαλλί, μακρύ και. Ή με μακριά μουσια. Μπράβο. Και του έχουν, α πούμε, και στο Master που του βλέπουν γυρνά το μυαλό. Ναι. Α, γιατί αυτοί θα έπρεπε να δίνουν το παράδειγμα. Ναι, ότι ναι, δεν ναι. απαγορεύεται. Φυσικά. Εγώ, άμα βρω τρίχα, ρε φίλε, στο φαγητό τελείωσε. Μου γυρνάνε μέσα όλα τα άντερα, τα στομάχια. Ό,τι και να πεινάω να έχω να φάω μια εβδομάδα, μου κόβει τη όρεξη. Τι προτιμά να βρει, κανένα περίεργο με πόδια ή τρίχα. Που χαλιάσαι πιο πολύ. Όχι, τρίχα είναι το χειρότερό μου. Το χειρότερό μου είναι. Ναι, ναι. Τώρα δε, αυτή είχε ένα μέτρο τρίχα, ρε φίλε. Σε σουτζουκάκι το έχω πετύχει που ήταν μέσα στο κύμα. Μην με χαλαστεί, είναι αυτή. Μην θα ανακατευτώ. Θα ανακατευτώ κατευθείαν. Θα με ακούσει σε live μετάδοση να. Την τράβηξα έτσι. Όχι, ρε. Γεια σα, γεια σα. Η εκπομπή ήταν μια χωριά τη Ιντερβέντεν. Έρχονται Μιχάλης Λεοντιάδης και Θανάσης Δημόπουλος. Ρε τον άτιμο, τι πήγε να μα κάνει. Καλό τριήμερο. Καλό τριήμερο, βέβαια.